Αυτά είναι τα κομμάτια που βάζει ο Τάσος. Μας έβαλες ρε Τρέγια κομμάτι που λέει Τούμπα. Φυσικά ρε φίλε, είναι το επίκαιρο θέμα να πούμε της σημερινής αυτό... ειδησιογραφίας. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Η νέα Τούμπα, κατά την άποψη του κυρίου Γκαγκάτση. Ναι, έτσι, η νέα Τούμπα και η παλιά Τούμπα. Αλλά να λέει τραγούδι, πραγματικά δεν το θυμόμαι ότι λέει Τούμπα, τη λέξη Τούμπα μέσα από το τραγούδι, που είναι όντως πολύ ωραίο, ξεσηκωματικό. Με ρώτησε αν είναι συμβολικό. Ναι. Καταρχήν είναι και έκσταση, λέει. Ναι, είναι διαχρονικό. Ναι. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Όχι, εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, ναι. θα βάλω ένα τραγούδι, νόμιζα θα είναι συμβολικού χαρακτήρα το τραγούδι που θα έβαζε. Και τι ήθελε να βάλω για σένα. Ήθελε να βάλω για σένα το γεννήθηκε για την καταστροφή. Όχι, ρε. Για μένα συμβολικό είναι. Γιατί εγώ γιατί γεννήθηκα για την καταστροφή. Όχι, ρε. Καλοί άνθρωποι μας. Εγώ δεν είπα ότι είσαι ναι. κακός άνθρωπος. Καλησπέρα, πει στον κόσμο. Εγώ, εσύ γιατί δεν λες. Εγώ είμαι ανάγωγος. Εσύ που είσαι ευγενής άνθρωπος, γιατί δεν λες πρώτος. Κατευθείαν, αντίλογος κατευθείαν. Είναι γνωστό το χαρακτηριστικό της ευγένειας για τον Τάσο Τρέγκ. Οπότε να καλησπερίσω όλο το κρατήριο του Λίμπερο, να πω μια καλή εβδομάδα σε όλους σας. Να πούμε ότι ξεκινάμε. 10 η ώρα σήμερα για τον κόσμο που σιγά σιγά μπαίνει. Δώσε, και αυτό. Ναι, μια ευχή στον κόσμο. Μια καλή εβδομάδα. Καλά, αυτό θα πω. Αν μα αφήσει. Πε ένα γεια, μια καλή εβδομάδα και μετά πε τη σοβαρή. Μια καλή εβδομάδα. Κάτσε, ρε, θα τα έλεγα. Θα τα έλεγα. Ευαγγελάκη, μην με κάνει τέτοια. Τρέγια, δεν ξεκινήσαμε καλά. Τρέγια μου. Ζάχο μου. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Στο ακροατήριο του Λίμπερο και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο. Καλά, δεν έχουμε ευγένεια εμεί. Στο σκομπάρδα στήρι κανένα τίποτα και στήλο, περίμενε. Ένα. Χορεύει ο άλλο. Άλλο σίγουρα. Έβαλα κομματάρα με Τούμπα μέσα που λέει την κυμπακέτα. Το Τούμπα μπορεί, άσε, μπορεί να βάζει τα δάκτυλα στα αυτιά του. Δεν ξέρω, φίλε, μπορεί να τα βάζει και αλλού. Ξεκινήσαμε. Λοιπόν, αφού καλησπερίσαμε όλο τον κόσμο, να πούμε ότι από αυτή τη βδομάδα και για πάντα. Αν και πάντα εντάξει, είπαμε αυτή η λέξη δεν μπορούμε να τη λέμε, γιατί δεν ξέρεις και τι ξημερώνει και αύριο. Όσο εκπέμπουμε. Ναι, όσο μπορούμε και είμαστε δυνατοί και γεροί όπως όλος ο κόσμος θα θέλουμε να είναι. Δευτέρα και Παρασκευή η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα θα ξεκινάει στις 10 η ώρα. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10. Γιατί. Έτσι. Συνέχεια θα μπαίνει καινούριο κόσμο στην παρέα. Ψεύω, θα μεγαλώνει η παρέα μας. Να πούμε και τώρα, γιατί μου την είπες, ότι από σήμερα η εκπομπή αυτή είναι στον αέρα με την υποστήριξη του Escobar Bar. Το οποίο. Θα πεις τίποτα, γιατί με κοιτάς έτσι. Περιμένω να σε ακούσω. Το οποίο είναι το Escobar, είναι ένας από τους ομορφότερους χώρους της πόλης μας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το σπίτι του Πάμπλο ζητάει να δει μπαλίτσα, το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας. Και όχι μόνο αυτό. Και με special θέρες υπάρξει. Καλά, έτσι. Τα ξανθά πλασματάκια. Όχι μόνο σαν δαμόνες. Όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Και το προσωπικό, αλλά όλο και το προσωπικό. Μέσα και έξω από τον μπαρ. Ναι, φυσικά, φυσικά. Και όταν λέμε εθέρες υπάρξει, δεν εννοούμε τον Μπουγάτσα έτσι, και τον άλλο, τον Μανώλη. Ωραία, εντάξει. Παιδιά, γλυκά παιδιά, γλυκά. Ο Μανώλης, εντάξει, ο Μανώλης έχει να δώσει. Ο άλλος τώρα είναι η προσαπόσταση. Ο άλλος είναι πολύ πιο γοητευτικός. Τι, όχι. Όταν κοιμάται, τι λες. Και να πω φυσικά, Τάσο, ότι και κάποιες φορές τελειώντας την εκπομπή θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα φυσικά. Να βλέπουμε τα μάτς. Να βλέπουμε δηλαδή ότι εσύ, εντάξει, καλά, εσύ θα έλεγα θα είσαι στο γήπεδο, θα είσαι στο ΠΑΟΚ, στο Europa League. Όπως και σε άλλους υποστηρικτές της εκπομπής μας, τους οποίους θα τους λέμε. Φυσικά. Ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής μας, να πούμε ότι είναι το Escobar, το οποίο το ευχαριστούμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την επιχείρηση για τη στήριξη. Ωραία. Στη συγκεκριμένη εκπομπή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στοίχημα.gr σας ενημερώνει μόλις τώρα. Τι στο κωδικό 2035 Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν 1-1. Τους έβαλε καλά, φάγανε γκολ από τη Μάλτα, ρε, το Αζερμπαϊτζάν. Το 21ο λεπτό. Στοίχημα.gr, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Βρείτε την στοιχηματική. Κι άλλο γκολ μπήκε. Κι άλλο γκολ μπήκε. Ναι, να διαβάσω λίγο συγγνώμη, το κόλπο και θα πούμε για τον κόλπο. Βρείτε λοιπόν στην στοίχημα.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Στοίχημα.gr. Πες τον κόλπο τώρα. Να πω, δεν το βλέπω από εδώ, πριν να βλέπω ότι κοκκίνησε κάτι. Σερβία, Ρουμανία, 1-0. Και να πω βέβαια και για το Escobar ότι από αύριο θα υπάρχει και το σποτάκι του σταθμού.
Περίμενε ρε, αφού το είπες ένα μηδέν, τι να κάνουμε, θα μας πεις και τη φάση. Να πούμε τον κωδικό και, και τα λεπτά. Δηλαδή, καταλαβαίνω τη σύγχυσή σου γιατί? Για την εξαγγελία του νέου γηπέδου. Θα τα πούμε από την καλή. 37.000 θέσεων, το Στολίδι, το κόσμο. Τώρα 37.000 είναι. Το κόσμο της Μακεδονίας. Δεν μεγαλώνει. Το κόσμο της Βόρειο Ελλάδος. Κακός. Της Θεσσαλονίκης. Κακός, δεν μεγάλωσε. Το ιδιόκτητο πάλι γήπεδο του ΠΑΟΚ. 16.000 είναι και 21 γιατί... διαρκείας, 37 είναι και τώρα. Πρέπει μεγαλύτερο. 37 είστε όλοι. Ναι, 37 είναι και τώρα, τι, θα το μικραίνει. Δεν μου λες, τελικά, τελικά ναι. Γιατί υπάρχει ένας χαρακτηρισμός, άδικος θα τον χαρακτήριζα εγώ. Άδικος από την μεριά μου, ναι, φυσικά. Για δεν πες. Μου λες, ναι. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Δεν νοικιάζετε το παρέντε σπορ για να παίξετε. Τι έχει? Έχετε δικό σας γήπεδο? Όχι. Ε? Όχι. Μπράβο. Πληρώνουμε νίκιο στο παρέντε σπορ. Ο Ηρακλής, στο ποδόσφαιρο έχει δικό του γήπεδο? Πληρώνει νίκιο. Μπράβο, να χαρώ εγώ. Στο εθνικό καταζόγκλιο στάδιο. Ναι, και εσύ στο εσύ. Και εσύ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Ναι, πληρώνουμε. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ έχει δικό του γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Μα εγώ δεν είπα. Καταρχήν. Να ολοκληρώσω. Όχι, να μην ολοκληρώσω. Γιατί δεν άκουσες την άποψή μου. Όταν θα ακούσεις την άποψή μου. Μα δεν ξέρεις που θα καταλήξω. Για πες. Δεν άκουσες που θα καταλήξω για τον χαρακτηρισμό. Τον άκουσες τον χαρακτηρισμό. Όχι. Άκου λοιπόν. Ακούω. Ο ΠΑΟΚ έχει δικό του γήπεδο, ναι. Και θα κάνει και τη νέα τούμπα με 37.000 θέσεις. Και καλά θα έχει κάνει. Το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι. Στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ κτλ. Άρα λοιπόν, ωραία. Ποιοι είναι οι φιλοξενούμενοι της πόλης που νοικιάζουν και δεν έχουν ιδιόκτητα γήπεδα? Ο Άρης που δεν έχει στο μπάσκετ. Φιλοξενούμενοι δεν είμαστε. Μας βρήκατε εδώ. Δεν σας φιλοξενεί το παρέντε σπορ που τον νοικιάζετε? Μας βρήκατε εδώ. Τους Ηρακλειδείς δεν τους φιλοξενεί το εθνικό καφτατζόγλιο στάδιο? Α, από αυτή την πλευρά. Ποιοι είναι οι φιλοξενούμενοι λοιπόν? Σε παρεξήγησα. Οι νοικοκύριδες, αυτοί που έχουν ιδιόκτητα γήπεδα. Έτσι. Ξέρουμε ποιοι είναι. Γι' αυτό λοιπόν. Όχι, δεν τελείωσα. Γι' αυτό λοιπόν, θα τελειώσει, τρέχει. Γι' αυτό λοιπόν και το κράτος, ναι, και το κράτος, ναι, αποφάσισε, γιατί όλα είναι. Ναι, γιατί μέχρι τώρα ήταν κόντρα, ήταν κόντρα το κράτος σε εσάς και τώρα αποφάσισε. Κοίταξε, ναι. Σε άλλους έδωσε άρθρα 44. Θα τα πούμε όλα. Ένα-ένα. Έτσι. Καταρχήν ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε προφανώς. Προφανώς μάλλον ξεκινήσαμε. Μπήκαμε με γκολ από τα ποδητήρια. Ναι, ωραία. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό. Καλό είναι αυτό γιατί και σιγά σιγά θα έχουμε και αγωνιστική δράση και θα πρέπει έτσι θα υπάρχει λίγο πιο. Η ένστασή σου που είναι σε όλα τα λεγόμενα. Δεν έχω, θα σου πω ποια έχω ένσταση. Καταρχήν δεν άκουσα την άποψή μου. Γιατί. Τώρα που ολοκλήρωσα και για το χαρακτηρισμό, δεν ήξερε τι χαρακτηρισμό θα Όχι, πω. Όχι, όχι. Ναι. Στην αρχή, να μην λέω ψέματα, το πήρα στραβά. Να μην σου λέω ψέματα, ακούστε και κιόλα. Λοιπόν, δεν ξέρει όμω την άποψή μου. Δηλαδή. Εφεύγει ενώ σχόλιο. Αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για αυτούς που κρυφακούν την εκπομπή. Όταν ανοίξουμε τις γραμμές. Όταν ανοίξουμε τις γραμμές, 2310-287 και 38 λίγο πιο μετά. Ωραία. Να πω την άποψή μου. Λοιπόν, υπάρχει εξαγγελία, τους είδαμε. Περιμένει χιλιάδες κόσμους. Τους άδωσαν. Εγώ είμαι στις αγωγές, πάντα λέω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Δεν παίζει ρόλο. Γνωστό, γι' αυτό έχω δεν παίζει ρόλο σε ποιο ραδιόφωνο γι' αυτό είμαι. Να κάνω και ακριβώς. Δεν παίζει ρόλο. Ναι. Δηλαδή και στο προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμουν στο γέλο, το ίδιο θα έλεγα. Δεν έχω πρόβλημα. Και θα σε εκπλήξει κιόλας η άποψή μου, προφανώς. Είχαμε την εξαγγελία των 21 στρεμάτων δωρεά, με μηδέν αντίτιμο κιόλας, από το κράτος προς τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω καλώς έγινε. Μ' ακούς? Ακούω. Καλώς έγινε. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Περιμένω να ολοκληρώσω. Καλώς έγινε. Άλλωστε δήλωσε ευγενικό στην αρχή. Τι δήλωσες? Δήλωσα ότι. Καλά, ότι αυτό είναι το κόσμος κρίνει. Χαρακτηριστικό σου. Παρακάτω. Λοιπόν, εγώ λέω καλώς έγινε. Και χαρίστηκαν 21 στρέμματα στον ΠΑΟΚ, όπως χαρίστηκαν και άλλα 37 για να χτιστεί το γήπεδο μπάσκετ σου. Άλλα 37 χαρίστηκαν, τρία, για να μην ξεχνόμαστε. Βεβαίως. Από ποιον, από τον κύριο Δεδέογλου. Όχι. Θα σου το πω. Ο τα στρέμματα ποιος τα έδωσε? Ένα λεπτό. Θα κάνουμε μία, θα πάμε λίγο, ένα flashback θα κάνουμε. Αυτά τα στρέμματα που δώρησε ο, δεν ξέρω, έχει πεθάνει ο κύριος Δεδέογλου, νομίζω. Εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει πεθάνει. Γιατί αυτή νομίζω είναι ο ένας Αριανός, ήταν αδέλφια και ο ένας ήταν Παοξής, κάτι τέτοιο νομίζω. Έτσι. Νομίζω και εγώ, δεν το ξέρω. Ωραία. Σίγουρα. Νομίζω έτσι είναι. Λοιπόν, έδωσε. Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει. Έδωσε 7 στρέμματα Τάσο και τα άλλα 37 στρέμματα τα απαλωτρίωσε το κράτος. Mm. Αυτά είναι γεγονότα. Ναι. Αν μπορεί να τα κάνει. 37 στρέμματα απαλωτρίωσε το κράτος. Ναι. Για να χτιστεί. Έγινε το... κάτι παράνομο. Περίμενε. Όλα με νόμο έγινε. Αμφισβητείς απόφαση μιας κυβέρνησης. Όχι, μα αυτό θα σου πω. Παρακαλώ. Μα τώρα σου είπα ότι καλώς δόθηκαν τα 21. Παρακαλώ. Καλώς δόθηκαν. Mm. Έχετε έναν άνθρωπο να βάλει λεφτά από την τσέπη του να το κάνει. Μπράβο. Άμα θέλει να κάνει, όπως είπα και προχθές, άμα έχει τα λεφτά και τέτοιο, ας κάνει και διαστημόπλαιο. Όταν έγινε το παλατάκι, το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, ο Ιβάν Σαββίδης έκανε skateboard να πούμε στο Ροστόφ. Άλλο, μα εγώ δεν είπα. Άλλο είπα. Λέω για το γήπεδο, εφόσον.
θα το χρηματοδοτήσω ίδιο. Καλώ και να κάνει με τον παρά μου, κάνω και την κυρά μου. Καλώ φυγέτε. Να πούμε ότι. Δεν με άφησε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Η ευγένειά σου είναι πολύ έτσι φανερή και διακριτή. Λοιπόν, λέω. Καλώ δόθηκαν εφόσον υπάρχει ένα άνθρωπο να ξέρει και να κάνει. Εγώ λέω καλώ. Δεν λέω κακό, αλλά λέω. 21 στρεμματάκια χαρίζοντα τον ΠΑΟΚ, καλώ. 37 χαρίστηκαν στο παρελθόν. 21 και 37, 58 στρεμματάκια θα χαριστούν και στον Άρη. Έτσι λέω. Καλώς χαρίστηκα. Βεβαίως. Καλώς. Μαζί σου. Εγώ δεν σου λέω να μην το κάνεις. Μαζί σου. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που τα βάζει. Μαζί θα βρω σου. Κι εγώ, αλλά και να μην βρω 58 στρεματάκια. Εγώ πρέπει να θέλω να κάνω κούνιες. Μαζί σου, ρε φίλε. Θέλω να κάνω κούνιες και να βάζω να πούμε σου, όλο, όλους τους Αριανούς και να κάνουν κούνιες. Ή να πουλάω άνθρωπος. Σουβλάκια και από αυτά που θα κονομάω να τα κάνω μεταγραφές. Είμαι δίκαιος άνθρωπος. Όχι, δεν λέω κάτι παράλογο. Συμφωνώ απολύτως. Δεν λέω κάτι παράλογο. Να βρείτε λοιπόν τον κατάλληλο τρόπο, τους κατάλληλους ανθρώπους. Άστο αυτό, εμείς θα κάνουμε. Και να πάρετε κι εσείς τα ανάλογα στρέμματα. Όχι. Το τι θα βρούμε εμείς. Όχι. Το τι θα βρούμε εμείς είναι δικός μας λογαριασμός. Το τι θα κάνουμε. Και αυτό πείραξε. Όχι, δεν πείραξε. Αλλά... Εμείς θέλουμε τα 58 στρέμματα και μπορούμε να θέλουμε να παίζουμε. Παρόλο που εμείς. Θέλουμε να παίζουμε μπάλα. Μπορεί να μην. Όχι, δεν κατάλαβα. Παρόλο που εμείς. Μα δεν κατάλαβα εμείς... τι λέω. Κατάλαβα τι λες. Λέω, εμείς μπορεί δεν έχουμε σαβίδι ρε παιδί. Κατά την άποψή σου, έτσι, χαρίστηκαν στον ΠΑΟΚ μερικά στρέμματα. Χαρίστηκα, πώς. Όμορφα και ωραία, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά και αφορία. Και λες να πάρει και ο Άρης, να πάρει και ο Ηρακλής. Ναι, έτσι. Μαζί σου και ο Απόλλων Καλαμαριάς να πάρει. Ναι, φυσικά. Και ο Αγροτικός Αστέρας και ναι, όλοι να πάρουν. Ναι. Έτσι. Ναι. Να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες, ναι. Όλα αυτά που έκανε ο ΠΑΟΚ, να αγοράσουν 32 στρέμματα που έχει ιδιοκτησία ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ από τον Ελληνικό Στρατό. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 32 στρέμματα τα πλήρωσε το ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβες. Εσύ δεν κατάλαβες, γιατί δεν γνωρίζεις. Προφανώς και καταλαβαίνω. Όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αυτά... Άκου λοιπόν για να μάθεις. Μα δεν με 32 λοιπόν στρέμματα. Ναι, ωραία. Έτσι. Στην έκταση της Τούμπας ανήκουν στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και έχουν αγοραστεί. Μετά το διάλειμμα. Έχουν αγοραστεί από τον ΠΑΟΚ εκεί που είναι και το γήπεδο. Εγώ δεν το αφιβάλλω αυτό. Άμπραβο. Να πάρεις λοιπόν και εσύ να αγοράσεις τα 32 στρέμματα και μετά να ζητήσεις 21 να σου κάνουν δώρο. Όχι. Έτσι όπως το λες εσύ. Όχι. Εγώ άκουσα. Έπειτα κάτι άλλο. Περίμενε. Πού θα δώσουν προεκλογικά ναι, για κίνητρα για να επανεκλεγούν σαν κυβέρνηση. Α, ωραία. Δεν θα πολύ ωραία λογική. Αυτή είναι η λογική του Ολυμπιακού. Είμαστε, όχι. Εγώ είχα την ευγένεια να σε αφήσω. Εγώ είμαι αγέννης προφανώς. Προφανώς δεν το πω εγώ. Αυτό όχι, δεν θέλω να σε χαρακτηρίσω έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, αλλά να το αποδείξει κιόλας. Πού λοιπόν η κυβέρνηση θα αποτανθεί. Θα αποτανθεί. Στο 65% πληθυσμού της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας, θα αποταθεί σε 2 εκατομμύρια φίλους του ΠΑΟΚ επισήμως. 2 εκατομμύρια είναι όλη η Μακεδονία. 2 είναι. Προφανώς δεν υπάρχει κανένας άλλος. 2 εκατομμύρια επισήμως. Όλη η Μακεδονία είναι 2 εκατομμύρια. Είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ωραία. Όχι, 2 εκατομμύρια είναι όλοι. Άρα λοιπόν. Άρα δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αν λέω εγώ μια κυβέρνηση η οποία κινδυνεύει να φύγει από το θόκο τη. Κινδυνεύει να αφήσει τις καρέκλες της. Δεν αποταθεί σε ένα λαό 2 εκατομμυρίων ωραία. Κόσμου. Πού θα αποταθεί, στη μειοψηφία. Τελείωσες. Όταν τελείωσες θα μου πεις να δεν με απαντάς. Ένα, θα απαντήσω. Είναι παράλογο. Όχι, θα σου πω. Και να διευκρινίσουμε κάτι γιατί έχει παρεξηγηθεί. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, η Νέα Τούμπα, θα χρηματοδοτηθεί μα το είπα καθαρά εγώ. Από την επιχειρηματική δραστηριότητα του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαβίδη. Τελείωσες. Λέω κάτι που δεν ισχύει. Όχι, μα και εγώ στο είπα, ρε φίλε. Προχωράω. Καταρχήν να πω ότι 2 εκατομμύρια είναι όλη η Μακεδονία. Γιατί δεν σας είδα να αντιδράσετε όταν παραχωρήθηκαν τα στρέμματα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάνεις λάθος. Και γιατί δεν για τα 20 εκατομμύρια. Δεν σας είδα να αντιδράσετε. Με μένα μιλάς. Δεν σας είδα να αντιδράσετε όταν το Πασόκ δόρισε το Λέο Καραϊσκάκη για 50 χρόνια. Να μιλήσω κι εγώ. Το μα πει μονότερμα κατεβαίνει στην κατηφόρα χωρίς φρένα. Μα με πνίγει το δίκιο. Πιες μια γουλιά για να μην πνιγείς. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι 2 εκατομμύρια είναι όλη η Μακεδονία, ο πληθυσμός της Μακεδονίας. Όλοι. Λίγα. Δεν το λέω. Αφού η τελευταία απογραφή 2 εκατομμύρια είναι. Τι να κάνω, να αλλάξω εγώ την απογραφή. 600.000 μόνο είναι λαθρό. Βράσους λαθρό τώρα. Εγώ σας λαθρό. Λοιπόν. Εσύ λες σας λαθρό. Λοιπόν. Εγώ δεν είπα ότι 32. Σωστό είναι αυτό που λες. Εγώ λέω ότι σε δύο περιπτώσεις χαρίστηκαν. Εγώ με τους νόμους όπως λες 58 στρέμματα. Ζητώ αυτά τα 58 στρέμματα. Το τι θα τα κάνω εγώ, σου είπα. Μπορεί να μην τα κάνω τίποτα. Άρα θέλω να γαθλοπαιδείας να τρέχω εγώ,
ξέρω εγώ, ο σούπερ τρέν να τρέχουν μέσα τα παιδιά, να τρέχει οι αεροροκίτες και να κάνουμε αθλοπαιδίες. Μέχρι να βρούμε δεν ένα. Μπορεί να σου δώσουν. Τι λες, ρε φίλε, εσύ ποιος είσαι και σου δώσανε. Για σου πω γιατί. Τι είναι, γιατί εγώ πέρα. Και με αυτή τη λογική. Για να τελειώσω, γιατί δεν τελειώσα. Η λογική σου. Καταρχήν, πρώτα λέγατε, αν θυμάσαι από παλιά από τις τηλεφωνικές μας στέκες τότε στο Ραπτόπουλο, υπήρχε ένα παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του, 80% τον είχαμε βαφτίσει, γιατί έλεγε το 80% της Μακεδονίας είναι ΠΟΚ, τώρα έπεσε. Εσύ στο 60, εντάξει. Πολύ, κάτι καλό, πολύ, καλό. 65 είπε. Δεν θα υπερβάλλουμε. 65 είπε. Εντάξει, ούτε θα γίνουμε ραδιοφωνικοί Μαϊντανοί. Ούτε μηδενιστές. Εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ λέω την πραγματικότητα. Στατιστικά 65% ναι, αυτό η βέβαια, Μακεδονία, εγώ η Βόρεια Ελλάδα. Εγώ να πάω με τη λογική σου ότι είστε 65%. Αυτό τώρα τι ήταν λογική. Άρα οι Ολυμπιακοί που είναι περισσότεροι στην Ελλάδα, καλά ξηγούνται. Καλά ξηγούνται και τους χαρίζουν. Γιατί εσύ τότε είπες για το Καραϊσκάκι. Γιατί εσύ δεν το γιατί, βλέπεις. Μα, γιατί, μα γιατί παραπονέθηκες προηγουμένως πριν 10 δευτερόλεπτα παραπονέθηκες για το Καραϊσκάκι. Αυτή είναι το 50% όλης της Ελλάδος. Γιατί να μην τους δώσουν και το Καραϊσκάκι, να τους δώσουν και δύο πλοία από δίπλα και τρεις τσιμινιέρες. Πώς θα όταν γίνει. Όταν όμως έδωσαν το Καραϊσκάκι, ναι. Εσύ δεν βγήκες να πετύσεις στρέμματα. Εγώ. Εσύ, ναι, προσωπικά. Δεν είμαι στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη μέλλον. Για την ΑΕΚ που λες κάνεις λάθος. Στον Πειραιά δεν σε πειράζει δηλαδή. Για τον Πειραιά. Γιατί πείτε ότι ο μόνος αντίπαλός σας και το μόνο ενδιαφέρον σας είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν σας νοιάζει τίποτα άλλο. Και τώρα που κάνατε συμμαχίες με τον Γατούλη και τον πλουσιοπάροχο δομημένο κύριο με τον Μούση που σας δίνει και σιώπηδες και μάρτυρες. Σόφι τελεκεί δεν ξέρουμε τι έγινε προφανώς. Πάλι θα σκυλιάσετε μέσα στο Χαριλάο. Όχι, να κάτσουμε να χάσουμε. Μόνο με τον ΠΑΟΚ θα σκυλιάσετε. Να κάτσουμε να χάσουμε. Μόνο με τον ΠΑΟΚ να χάσουμε να μα πει ότι προφήτης Στρέγιας. Να κάτσουμε να χάσουμε. 19/2018. Ναι. Προφήτης Τάσος Στρέγιας. Θα δεις. Ο Νοστράδαμος. Ναι, θα δεις. Στο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Μόνο με εμάς σας κοιτάζετε. Ενώ με τον Ολυμπιακό καθόμαστε κάθε και χάνει. Αλλά έτσι σε θέλω, ρε φίλε, να σε δείξω τρία. Έτσι σε θέλω να παίξεις μόνο στη δύναμη με το καλύτερο σου υλικό και να σου δείξω τρία μπαλάκια. Έτσι. Για να δούμε. Αλλά να μην ξεχνάς και κάτι άλλο. Δεν ξεχνάω τίποτα. Όταν θες να πετύσεις τα 58 που πήρα, όπως λες, κατά την άποψή σου, ΠΑΟΚ. Εγώ δεν τα υιοθετώ αυτά που λες. Καλά, δεν σου έδωσαν τώρα 21. Εγώ σου λέω δεν τα υιοθετώ. Παίρνω όμως την άποψή σου. Σωστά. Όταν θες να πετύσεις αυτά που δώσαν εμένα, το 65% λοιπόν του Βορείου Ελλάδος, κάτι να πω. Λίγο, λες, βάλε λίγο παραπάνω. Να μην είχες πάρει τα άρθρα 44. Πολύ ωραία τέτοια. Τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Λοιπόν, και να πλήρωνες. Είναι. Α, να τελειώσω. Να τελειώσω. Και να πλήρωνες τουλάχιστον το πρωτογενές σου χρέος, όπως έκανε μόνο. Μόνο επαναλαμβάνω. Όταν τελειώσει. Ο ΠΑΟΚ. Όταν τελειώσει. Μόνο ο Ιβάν Σαββίδης λοιπόν, το έκανε εδώ, αυτό. Εδώ. Κάποιες άλλες ομάδες επέλεξαν να παίξουν. Τελειώσε. Να παίξουν τρίτες εθνικές, δεύτερες εθνικές. Να αλλοιωθούν τα χρέη. Κάνεις. Να δώσουν πιστολιές σε εκατοντάδες οικογένειες οι οποίες δουλέψανε και δεν πήραν τα λεφτά τους. Άλλες επιχειρήσεις καταστράφηκαν. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε. Τελείωσες. Αν μου βρεις μια ομάδα που πλήρωσε και δεν μπήκε σε κάποιο άρθρο, δεν μετονομάστηκε, δεν άλλαξε φημί, δεν μπαστάρδεψε το όνομά της, δεν ξεφτυλίστηκε, δεν πήρε τη ρετσινιά για τους οπαδούς της, για όλα τα χρόνια, εγώ θα σου βγάλω το καπέλο. Υπάρχει κάποια ομάδα. Υπάρχει κάποια ομάδα άλλη. Ένα. Θα σου απαντώ. Είπες για άρθρο 44. Ναι, πες μου, όχι. Πες μου, αν υπάρχει άλλη ομάδα. Ο Άρης τι ο Άρης. Ο Άρης μπήκε στο άρθρο 44. Αυτό θα σου πω. Δύο φορές. Αυτό θα σου πω. Δύο φορές. Όχι, μία μπήκε. Και δεν μπόρεσε να τα αποκριθεί κιόλα. Μετά μας αλλάζει ο κύριος Αγόρας, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος δημοσιογράφος είναι. Λοιπόν, θα το ρωτήσει, θα πω εγώ κάτι τώρα και θα το ρωτήσει αν είναι αλήθεια. Γιατί εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω εδώ πέρα, να λέω ότι έξω είναι μέρα ενώ είναι νύχτα. Το άρθρο 44 τάσο μου, λοιπόν, ο Άρης πλήρωσε σε δόσεις όλα και τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Τα πλήρωσε όλα. Δεν του χαρίζει και τίποτα. Μέχρι και, και γιατί έπεσε στην τρίτη εθνική. Μετά για το 44 λες. Ναι. Μετά έκανε και άλλα χρέη. Το άρθρο 44. Ναι, το άρθρο 44 ο Άρης όταν έπεσε στο ίδιο σοφημένο. Λοιπόν. Σου ρωτάω κάτι. Σου μιλάω μέχρι και το τελευταία δόση. Το άρθρο 44 δόση, όταν έπεσε. Φυσικά, και την τελευταία δόση την πλήρωσα. Καλά. Και την τελευταία δόση ήταν η τελευταία δόση που μάλιστα βάρινε δεν θυμάμαι. Για τη δεύτερη φορά μιλάω. Άσε, δεύτερη δεν μπήκε ο Άρης, έπεσε από τα χρέη του τη δεύτερη φορά. Δεύτερη μιλάω. Ναι, μέσα στα χρέη του ήταν το άρθρο 44. Όχι, δεν είχε εκκρεμότητες, δεν είχε ασταλίες με το άρθρο. Το 44 τα παλιά, τα πλήρωσε όλα ο Άρης και έκανε και άλλα χρέη. Μη σαγωγήσει. Εγώ δεν τα ξέρω του Άρη. Ρώτα το φίλο και σπόνσορά σου τον κύριο Τσαλτίδη. Ωραία, όχι, ο σπόνσορά μας είναι ο. Εντάξει, σπόνσορ επειδή σε έφερε λέω στο. Ναι, όχι, στο δεν, έφερε, δεν το παρεξηγείς. Όχι, δεν το παρεξηγώ. Α, λοιπόν, λέω και ξαναλέω ότι το άρθρο 44 είναι ένα άρθρο που πληρώνει μέσα σε 10 χρόνια. Για κοινοφελείς οργανισμούς. Δηλαδή, ο Ερυθρός Σταυρός μπορεί να πει στο άρθρο 44. Λέω, και εγώ ξαναλέω, άμα είναι λάθος να με διορθώσει εδώ ο επόμενος ο κύριος Αγόρας. Που έχει. Α, τους αγορά, πού ήταν να κάνει τους αγορά. Δημοσιογράφος είναι και ξέρω. Δικηγόρο. Όχι, δεν θέλω δικηγόρο. Πάρ' το χρόνια μα, είναι να βγει χρόνια. Εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω. Πάρ' το φίλο στο χρόνιο να βγει να πούμε. Άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω. Κάποιος πρέπει να πει αν είναι σωστά ή όχι. Και εσύ μπορεί να λες ότι θέλεις. Έτσι. Είμαστε παραγωγή, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Δηλαδή ο Ζαγόρας του πίνει σωστό.
Όχι ρε φίλε, αλλά... ξέρει, θα ξέρει τα πράγματα καλύτερα από εμάς. Φίλε... Ρεπορτάζ κάνει. Δεν ξέρει τι είναι το 44. Λέω εγώ ότι το 44 είναι άνθρωπο το οποίο σου δίνει δυνατότητα σε βάθος χρόνου να πληρώσεις, αλλά δεν σου μειώνει ούτε τα. Όχι, δεν σου μειώνει. Δεν σου βγάζει ούτε ένα ευρώ ούτε από τις προσαυξήσεις ούτε από τα πρόστιμα. Τα πλήρωσε όλα ο Άρης. Σας ευχαρίστηκα. Μέσω του άρθρου 44, πόσοι οικογενειάδες χάνασαν τα λεφτά τους. Πόσοι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εσύ τώρα σου λέω εγώ. Ναι. Δίκιο έχεις αυτό. Σου κάτι, λέω. Είχε ο πατέρας μια ιδιωτική επιχείρηση. Δίκιο έχεις. Είχες εσύ, ήσουν παντρεμένος με τρία παιδάκια κτλ. Ναι. Είχε στηριχτεί αμάλ. Ναι. Έκανα με τον Μπάουκ, έκανα κονέ, σώθηκα. Ναι. Έτσι. Έχω ένα λογαριασμό, ξέρω εγώ, τάδε χιλιάδες ευρώ. Ωραία, ναι. Έτσι. Και έρχεται μια μέρα και σε λέει η κυβέρνηση: υπάρχει αυτό το άρθρο νομίμως και καλά και μαγκιά σου. Ναι, γιατί είναι δεκαετία 80 το άρθρο 44. Μαγκιά σου. Μπόρεσε και μπήκε. Ναι. Μπήκε. Και ο Πάουκ. Μαγκιά του χρόνιου. Και ο Πάουκ στο μπάσκετ. Μαγκιά του χρόνιου, ρε φίλ. Και ο Πάουκ μαγκιά του μπάσκετ. Έτσι. Αλλά να σου πω κάτι. Αν ήσουν από την πλευρά των οικογενειών. 99, βέβαια, αλλά το ίδιο είναι. Που είχαν το θέμα το οικονομικό. Ήσουν να μιλούσε διαφορετικά. Όχι, δίκιο. Ακόμα, μα δίκιο έχει. Ακόμα κι εγώ, έτσι, αν, ήμουν, αν ήταν ο Πάουκ. Άκουσε με. Εγώ, κάθε εργαζόμενος πρέπει να πληρώνεται για την εργασία που πληρώνει και ο κάθε προμηθευτής για τα προϊόντα που δίνει. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο και φυσικά. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να ηρεμήσει και λίγο. Εντάξει, γιατί να ηρεμήσει. Κοκκίνησε. Θα δώσω λίγο νερό που δεν έχει εδώ έξω. Φέρτε καμιά μπουκάλα νερό, σακελαρίδι, αγόρα εδώ πέρα. Πώς τον είπαμε. Gold Flower, από το βαθύλακο φέρκανε νερό το να πιούμε γιατί κορακιάσαμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμές στο καπάκι, έχουμε να πούμε. Έχουμε δύο-τρία πράγματα. Θα δώσουμε, έχουμε κάποια δύο-τρία πραγματάκια να πούμε. Πες γραμμές, πώς θα πάρει. 23-10-287-888 αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και 69-45-287-38. Οι τροπαλούλιδες, είπαμε, και αυτοί που κρυφακούτε, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526 και φυσικά στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook μπορείτε να μπείτε, Λίμπερο 107,4 των FM Sport Radio, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα και να σχολιάσετε και εκεί πέρα ό,τι αγαπάτε. Break, επανερχόμαστε, 23-10-287-38, σκεφτείτε καλά τι θέλετε να μας πείτε, γιατί πάντα θέλουμε τεκμηριωμένες βάσιμες απόψεις και όχι να είχαμε να λέγαμε αρκούδες να αρμέγαμε. Και επικοινωνήστε σε λίγο μαζί μας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Τα Σωστρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τα Σωστρέγια, Συντροφιά Παρέτσα. Θα είμαστε μέχρι και τις 12. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, όπως είπε ο Ζάχος στην αρχή, θα κάνουμε τις εκπομπές μας. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, στην κλασική ώρα, 8-10. Έτσι. Ναι, δεν είπα όμως τη Δευτέρα τι ώρες και την Παρασκευή. Βιάζεσαι. Σαν τη χείρα στο κρεβάτι. Τι κεφάλας είσαι. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε τις γραμμές. 23-10-287-38 μπορείτε να φορτώσετε το τηλεφωνικό κέντρο για να μας πείτε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε στα λεγόμενά μας. Στοίχημα.gr, βρείτε την στοίχημα.gr με τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Θα σας πούμε μερικά αποτελεσματάκια. Ημιχρόνου, Πορτογαλία-Ιταλία 0-0, Σουηδία-Τουρκία 1-0, Μαυροβούνιο-Λιθουανία 2-0, Σερβία-Ρουμανία 1-0, Σκωτία-Αλμπάνια 0-0, Ανδώρα-Καζακστάν 0-0, Κόσοβο-Νήσι-Φερόες 0-0 και Μάλτα-Αζερμπαϊτζάν 1-1. Όλα 0-0 μας τα παζεύουν. Όλα βάλε κανένα γκολ στην τέτοια, στην Ιταλία. Θέλω γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ, κάτω να πα. Ό,τι θέλει το φιλαράκι, μπα και γίνει τίποτα. Λοιπόν. Πάμε στις γραμμούλες. Έχεις να πεις κάτι? Όχι, μόνο εντάξει, είναι κάτι ψηλαδούρες. Θα τα πούμε νομίζω. Θα τα πούμε. Πάμε στις γραμμές. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα. Ναι. Πας και δεν πουλάμε καλησπέρα. Τίποτα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου. Τι κάνουμε? Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Μπράβο, πάντα καλά. Υγεία. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο μία περίοδο. Επιτρέπετε? Ό,τι θέλεις. Ωραία. Ήτανε να πούμε τότε να μπουν στο άρθρο ένα παραμύθι που λέω στο γιο μου. Δύο ομάδες. Η ΑΕΚ και ο Άρης. Σωστά. Για προχώρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ χρωστούσε τα πολλά χρήματα στο δημόσιο. Και έπρεπε να χαθεί, να πούμε, ο δρόμος για να μπορέσει η ΑΕΚ να μπει στο άρθρο 44. Ναι, ένας δικηγόρος, επειδή το θυμάμαι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Ένας δικηγόρος πίσω από το καλοριφέρ, λέει, έκανε, ναι, ξέχασε, ναι, το χαρτί και ναι. Δεν παρουσιάστηκε το δημόσιο στην επιδίκαση. Ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί. Σωστό είναι αυτό. Δρόμο, άνθρωπο, σωστό, ναι, είναι.
Και ερχόμαστε να πούμε στον Άρη. Για πάμε και στον Άρη. Τα πλήρωσε όλα με το άρθρο 44. Ναι. Θα τα πλήρωνε παραλίγο. Ναι, βέβαια. Ο Άρης χρωστούσε σε ιδιώτες. Ναι. Έπρεπε για να ο Άρης να μπει στο άρθρο 44, οι ιδιώτες, αν θυμάμαι τώρα καλά, παράδειγμα λέω, το 51% να πει ότι θες τη δεχόμαστε, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Ναι, υπήρχε ένα ψαλίδι, ναι, και σωστό. Και τότε βγήκε να πούμε μία ανακοίνωση από ένα σύνδεσμο του Άρη. Ότι? Που κάποιον τον οποίο το σκυλόβριζε τον έγλυφε. Γιατί τα πιο πολλά λεφτά τα χρωστούσε σε αυτόν να... Για πες, ό,τι θυμάμαι, πραγματικά. Να μειώσει τις απαιτήσεις του και ότι ώστε να μπει ο Άρης στο 44. Μιλάω σωστά ή όχι? Όχι, δεν μιλάω σωστά, γιατί ο Άρης για να μπει στο 44... Για τον Κοντομινά. Α, μπράβο, ο Κοντομινάς και ο κύριος Γράντας έπρεπε να πούνε. Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο, ναι. Μας έχεις γίνει να πούμε το κάθε καλά. Μα δίκιο έχεις, γιατί ποιο είναι αυτό, τι... Τι έπαθε τώρα, γιατί έπεσε ο φίλος να ξαναπάρει? Λες να ήταν δάχτυλος να ξαναπάρει? Αυτό τι που ήταν? Το ρίξα τον άνθρωπο. Ποιος τον έριξε? Λες δάχτυλος εδώ. Δεν ξέρω. Να ξαναπάρει ο φίλος, να μας κάνει. Αυτά που λέει δεν είναι παραμύθια, αυτά έχουν γίνει όντως. Έπρεπε να συμφωνήσει ο κύριος Κοντομινάς και ο κύριος Γράντας, αν θυμάμαι καλά, να βάλουν την υπογραφή τους για να πει. Γιατί το 66% των πιστωτών, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι το πόσο, το 67, έπρεπε να πει ναι. Για να μπει ο Άρης στο τέτοιο. Δεν είναι αυτό που. Δεν είναι κακό. Να βλέπεις τι λες. Ναι. Λες για 58 στρέμματα και οι άσχετοι. Οι άσχετοι. 37 και 21. Οι άσχετοι τώρα, έτσι. Ναι. Τα συγκρίνουν. Ναι. Άλλος λέει 5-6 στρέμματα, άλλος λέει που θα γίνουν πεζόδρομος και ο Πάκου 58 στρέμματα. Δηλαδή, όχι. Λέω 20. Δηλαδή, μη κινδυνολογείς. Άμα ακούει άλλος με τα αυτιά, δεν φταίω εγώ. Με τα αυτιά, συγγνώμη, με τις μασχάλες. Υπάρχουν αδαείς άνθρωποι. Οι οποίοι. Τι να κάνω τώρα, να βγάλω. Έχουν και δημόσιο λόγο δηλαδή. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εγώ τι να κάνω δηλαδή. Να λέω. Πόσο λένε, ναι. Να ένα μήλο, πόσο λέγαμε μικρή. Ο άλλος αμφισβητεί πάλι ότι ο ΠΑΟΚ έχει 2 εκατομμύρια κόσμου. Λες 2 εκατομμύρια, λες στη Μακεδονία και όλη η Μακεδονία είναι 2 εκατομμύρια. Όχι, όλοι. Λάθος κάνεις. Είπα 2 εκατομμύρια. Α, όλο, ναι, γενικά. Σε όλη την Ηφείλιο. Έτσι, α, Αμερική, σε όλη την Ηφείλιο. Αυστραλία, Γερμανία. Μακεδονία είπε στην αρχή, τα μπέρδεψες. Όχι. Ναι, ωραία, εντάξει. Είπα ότι θα γίνει το πιο όμορφο, το πιο σύγχρονο. Ας το κάνετε, ρε φίλε, μαγκιά σας. Μα μαγκιά σας, μαγιά σας τώρα, τι είναι το. Η νέα τούμπα. Αυτό είναι άλλο. Είπα ότι η κυβέρνηση απευθύνεται και έχει αποτανθεί σε 2 εκατομμύρια κόσμο ανά τον κόσμο για να έχει το πολιτικό κέρδος. Ναι. Έτσι. Πράγμα που εμένα, που εμένα προσωπικά, σαν Τάσο Τρέγια, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν σου αρέσει. Δηλαδή, είσαι προεκλογικά. Μου έχεις κλέψει εμένα ένα πρωτάθλημα. Πάνε στο Λευκό Πύργο, ένα... κάνε διαδήλωση άμα δεν σου αρέσει. Τι θα κάνουμε, λέει. Σωστό. Μου έφαγες ένα πρωτάθλημα προσωπικά για μένα. Έτσι, στα χαρτιά. Εγώ δεν σε έβαγε κάπου. Αγωνιστικά. Κοίταξε λίγο. Το τι λες εσύ με το τι ισχύει. Και εγώ αυτό λέω. Τι λες εσύ. Αγωνιστικά λοιπόν, εγώ σε πληροφορώ ότι πήρα 71 βαθμούς μέσα στο γήπεδο, εκεί που παίζουν οι άντρες. Ναι. Οι άντρες, όχι τα κοριτσάκια. Όχι τα κοριτσάκια, ούτε οι υποστηριχτές των τον ανθρώπων που είναι θηλυπρεπείς. Ναι. Εντάξει. 71 λοιπόν πόντους με ένα μάτς λιγότερο από όλους τους υπολείπους. Κατέξα το πρωτάθλημα. Εγώ... Ο Πάκο είναι ταμπλούχος στις συνειδήσεις μας 2017-2018. Ηθικός πρωταθλητής. Έτσι. Άνα μπράβο. Ωραία. Και εγώ να παίξω το μάτς που δεν έπαιξα με τον Αθηναϊκό, να το κερδίσω και να σου δω. Δεν έχω πέσει. Ναι. Τι. Στον γήπεδο δεν λες. Στον γήπεδο δεν είπες. Δεν το έπαιξα το μάτς και έπεσα από εκείνο. Άλλο σου λέω. Δεν το καταλαβαίνω. Από τη σύγκριση δεν το καταλαβαίνω. Πώς δεν το καταλαβαίνω. Σου είπα στον γήπεδο πήρα 71. Και εγώ σου λέω ότι αν παιχτεί το μάτς στον Αθηναϊκό. Ένα μάτς λιγότερο. Να καταλαβαίνεις τι λέω. Ακόμη χειρότερο. Πώς ακόμη χειρότερο. Μου λες να παίξω το μάτς. Εγώ δεν το έπαιξα. Αυτό σου λέω και ο Άρης δεν το έπαιξα. Δεν το έπαιξα και είχα πάλι παραπάνω από αυτό. Α, πάλι είχες παραπάνω. Αυτό σου λέω. Δεν είχες πάλι παραπάνω. Εσύ έπεσες και δεν είχες παραπάνω. Εγώ λέω ότι αν παίξω το μάτς στο Βίρονα και το κερδίσω. Με τον Αθηναϊκό σώνομαι. Τέλος πάντων. Εντάξει, και μείον τρεις είχα. Εντάξει, από φίλε, εντάξει. Και αν αυτό που κατοράμε είχε νύχη, θα τα δάχτυλα. Και τι, και εσένα το ίδιο. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Για πάμε. Καλησπέρα. Ναι, πάλι εγώ είμαι. Έλα, έπεσες. Έλα. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνω. Συνεχίζουμε. Και για να μπει ο Άρης να πούμε στο άρθρο 44, έπρεπε να γλύψει να πούμε έναν. Έπρεπε να βάλει τέτοιο. Μέχρι τότε. Ναι. Που έβριζε. Όχι, δεν έβριζε κανέναν. Δεν έβριζε κανέναν. Δεν τον Κοντομινά. Όχι, τον Κοντομινά τον έλεγε. Φυσικά αλήθειες να λέμε. Μίλω με τρελά, τον Κοντομινά το σκηνοβρίζατε. Όχι, φίλε, Κοντομινά βγες μπροστά το λέγαμε. Όχι, μη πώς όχι, ρε, ξέρεις, είτε το Άρη καλύτερα από μένα, πάω ξύσου. Καλά, είναι σοβαρός, δηλαδή. Τι σοβαρός είναι. Δεν βρίζατε τον Κοντομινά. Τον αναθεματίζανε εκτός από την περίπτωση του Αγαδοκλέως που έδωσε 600 εκατομμύρια δραχμές. Μπράβο,
εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια έδωσε ο άνθρωπος ο Κοντομινάς για μεταγραφή του Αγαθοκλέους. Επειδή δεν τα ξέρετε καλά, είστε παοξίδες. Δεν τα ξέρετε καλά, είστε παοξίδες. Εσύ μπορεί να μην τον έβριζες. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, πες για να μην σε αισθάνομαι. Ωραία, πες για να... Όχι, όχι, κάτσε μας τώρα, κάτσε μας τώρα. Όχι, σιγά λίγο, σιγά λίγο. Για να τα λέμε όλα, για να τα λέμε όλα, περίμενε. Στην αρχή, στην αρχή δεν το βρίζαν. Στην αρχή. Κοντομινά, βγες μπροστά. Τη βρες μπροστά, αυτό ήταν. Έτσι. Μετά, όταν άρχισαν να βγαίνουν οι βρώμες και... Ναι, αυτά που γινόταν από πίσω, μετά ρίξε το γλέντι. Φυσικά, όταν. Άνα, μπράβο. Ναι, τι σχέση έχει τώρα. Και μετά βγάλανε μια ανακοίνωση να πούμε γιατί. Φυσικά. Γιατί τα πιο πολλά λεφτά τα χρωστούσαν στον Κοντομινά. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Αυτό σου είπα προηγουμένως, δεν τα άκουσα. Να υπογράψει. Σωστά. Ήμουν στο άρθρο 44 ναι. Και το υπόλοιπο 34% που δεν του βλέπει κανένα. Όχι, όχι, ο νόμος λέει, φίλε, ο νόμος λέει ότι. 64%, ναι, ο νόμος λέει, άμπραβο, το 66, έχεις δίκιο. Ήταν ο Κοντομινάς, ο κύριος Γράντας και κάποιοι άλλοι μικροί, οι οποίοι συμπλήρωναν αυτό το ποσοστό. 66%. Ναι, ωραία. Έπρεπε να συμφωνήσει. Α, να σωστό, σωστό είναι αυτό. Συμφώνησε και μπήκε ο Άρης νόμιμα στο άρθρο 44. Το υπόλοιπο 34% έχασε τα λεφτά. Ο, δεν χάνει τα λεφτά του, φίλε. Πήρε μέρος στο λεφτό του. Τα ρε, φίλε. Δεν τα χάνει. 15, ναι. Φίλε, από το... από τα 15, είναι σωστά, όπως λες, αν το χρωστούσε κάποιο 15 ας πούμε, ευρώ, ναι. Πήρε τα 5. Μπράβο. Πήρε τα 5. Μίλες. Ναι, φίλε, αλλά δεν. Ναι. Τα πληρώσαμε όλα. Τα πληρώσαμε τα 5. Εσύ δεν πληρώσε ούτε τα 5. Εσύ δεν πληρώσε ούτε τα 5. Μα τώρα το είπες, φίλε. Μα τώρα το είπες, φίλε. Τώρα μόνο σου το είπες. Πληρώσαμε έστω τα 5. Εσύ δεν τα πλήρωσες τα 5. Εσύ έριξες μια πιστολιά στον αέρα στα 5. Εγώ τα πλήρωσα τα 5. Όχι. Τα πλήρωσα όλα αυτά που ήταν στο άρθρο 44, φίλε, είπα. Όχι όλα. Αυτό είπα. Λοιπόν, επειδή έχει πολλές γραμμές. Όχι, όχι, όχι. Λάθος κατάλαβες. Λάθος κατάλαβες. Φίλε, ολοκλήρωσε, κάνει ένα επίλογο για να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Και να έρθω λίγο τη διαπεζίπευο. Πάμε, ναι. Ναι, τρέξτε, 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 τρέξτε. Έχουμε γραμμές πολλές. Ναι, άκου λίγο, άκου. Ναι, αλλά τρέξτε σου. Είναι λάθος που λες ότι να πούμε κοιτάνε το τέτοιο, τον κόσμο. Τι είμαι. Κοιτάνε τον κόσμο. Κοιτάνε τις επενδύσεις, φίλε. Γιατί τώρα, έτσι όπως τα λέει ο φίλος δίπλα, εάν τυχόν να πούμε πάνε και πες και πούνε, ξέρεις τι, δώσε μου 58 στρέμματα και εμένα και εγώ θα τα κάνω καραμέλες, θα έρθει η τρόικα και κάθε τρόικα θα τους πει, ξέρεις τι, πάρτε τα. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά, να πάρουμε τους υπολείπους. Η δουλειά δεν γίνεται έτσι πλέον. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία, ωραίος. Okay. Πάμε στον επόμενο φίλο, 2310. 287 και 38 γίνεται ένα χαμό γραμμέ. Ναι. Οι τροπαλούλιδες. Πιο σύντομη, να είμαστε και πιο οι τροπαλούλιδες, και ναι. FM και NO, σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526 και όσοι κρυφακούτε. Δεν είναι κακό αυτό. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ναι, εσύ, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, σε όλο το στούντιο. Άτζελο είμαι. Τάσο. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Δεν μου λε, φίλε μου, Τάσο. Ναι, ναι. Στον Τάσο θέλω να απευθυνθώ. Mm. Επειδή ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό. Αν αύριο θέλω να σου πάρω το σπίτι. Ψηφίζω ένα νόμο και το σπίτι σου ενώ κάνει 100.000, σου δίνω ένα ταλαιράκι γιατί είμαι και χουβαρντάς και άπλας. Λοιπόν, και σου παίρνω το σπίτι. Δεν είμαι νόμιμος. Είσαι. Είμαι νόμιμος. Εφόσον ψηφίστηκε. Ορίστε. Εφόσον ψηφίστηκε, είσαι νόμιμος. Ναι. Εάν σε πάρω εγώ στη δουλειά μου και μου βγάλεις δουλειά για 200 χιλιάρικα, ανοιχτείς εσύ. Πέρας συνεργεία, αρχίζεις πλακώνεις, φτιάχνεις το σπίτι μου, κάνεις 200 χιλιάρικα. Και τραβάω μια πτώχευση εγώ. Και σου λέω, φίλε, θα πάρεις 5 χιλιάρικα. Δεν είμαι ωραίος. Δεν είμαι νόμιμος. Είσαι πάλι νόμιμος. Είμαι νόμιμος. Ηθικά όμως είσαι εκτεθειμένος. Ναι. Άκουσε μου. Ξέρεις γιατί. Γιατί αν είσαι από την αντίθετη πλευρά, δεν θα σκεφτείς έτσι. Θα σκεφτείς πολύ διαφορετικά γιατί θα έχεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, την επιχείρησή σου και θα κινδυνεύεις να πας φυλακή να καταστραφούν οι οικογένειες ολόκληρες. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Συμφωνώ. Πάμε παρακάτω. Εφόσον ανοίχτηκες. Χρειάζεται και εσύ να πάρεις και 10-20 άτομα προσωπικό για να πάρεις μια μεγάλη δουλειά από μένα. Ναι. Και τραβάω μια πτώχευση και αντί για να σου πληρώσω τα οφειλόμενα, σου πληρώνω 5-10 χιλιάδες και μπαίνεις μέσα. Το κλείσες στο μαγαζί. Αυτή είναι η ηθική. Ναι. Συγγνώμη, όταν εγώ κατηγορώ εσένα που χρωστάς 12 φράγκα, 12, και τα πρόστιμά σου είναι άλλα 17 από πάνω και εσύ πληρώνεις 12 συν 2. Δηλαδή αυτά που χρωστάς συν 2. Κατηγορώ εσένα που δεν πληρώνεις τα πρόστιμα. Και ενώ την ίδια στιγμή δαγκώνω δικούς μου ανθρώπους,
με αυτό το στυλ είμαι σωστός εγώ, είσαι εσύ ο τέτοιος. Γιατί η υποκρισία έχει φτάσει πολύ ψηλά. Γιατί φέτος ένας χλωοτάπητας σε ένα γήπεδο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με Αριανούς, έχει στοιχήσει 600.000, 650.000 ευρώ. Ισχύει και κανένας δεν μιλάει κουβέντα. Δεν είμαι σωτιμολόγιο. Όσοι πάνε και μιλήσουν, τους πλακώνω και στο ξύλο. Δεν είμαι σωτιμολόγιο. Όσοι πάνε και τα πούνε, τους πλακώνω και στο ξύλο. Τα ξέρω πολύ καλά. Μάλιστα. Δεν λένε κουβέντα όμως. Κατά τα άλλα, η κρατική ομάδα. Τα 42 άρθρα δεν λέμε κουβέντα. Εδώ ήρθε μήνυμα από το Μακουκούλα. Τι πληρώσατε, Ρε Ντρούλινγκ? Τα παιδιά του Κιζερίδη ακόμα κλαίνε. Και ο Γουίλτζερ ακόμα απλήρωτος είναι. Μπράβο, συγγνώμη. Να πω κάτι του φίλου μου του Σάχο. Ο Μακουκούλα το λέει. Σάχο. Ναι. Ποιοι πληρώσανε τους τρεις παίκτες, θυμάσαι, του Κιζερίδη? Με τι τροπολογία πληρώθηκαν και από πού? Και ποιος παοξής υφυπουργός τους πληρώσε με τροπολογία? Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω αν το κράτος δεσμεύτηκε να τους πληρώσει. Αδερφέ μου. Το κράτος δεσμεύτηκε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Μπράβο, επειδή ξέρω. Δεν έχει να κάνει βέβαια με τον Άρη. Όχι, έτσι. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Σας πληρώσει και 100 φορές, 100 παίχτες. Αλλά επειδή ορφανώς με τροπολογία του ορφανού πληρώθηκαν ο Κιζερίδης και άλλοι δύο. Κιζερίδης λέει δεν πληρώνω. Αυτά που τους έταξε το κράτος δεν τους στάθωσε και νομίζω και άλλοι. Έτσι, δεν είναι σίγουρο. Τους στάθωσε τώρα, δεν ξέρω αν τους έδωσε το 100%. Αλλά εσείς γυρνούσατε και λέτε. Εμείς δεν σας πληρώνουμε, σας πληρώσουμε το 10%. Όχι, φίλε, άκουσε, γιατί είπες κάτι προηγουμένως. Αυτό αν κάποιος, άκουσε, να κάνουμε έτσι συζητησούλα ή να βγαίνει και ένα νόημα. Αυτό που είπες, αν εγώ κάνω, γιατί κατάλαβα ότι το έλεγες για τον Άρη, αν κάνω, ας πούμε, κάνω μια τέτοια και μετά τραβάω φτώχευση, υπάρχει φίλε, δυστυχώς γίναμε εμείς οι Αριανοί και οι ψηλοδικηγόροι και η δόλια πτώχευση. Αυτό σημαίνει ότι αν πτωχεύεις ενώ έχεις λεφτά, σε τσιμπάει το κράτος, ένα σοβαρό φυσικά κράτος, ναι, όχι αυτό, όχι αυτό το κράτος που έχουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί το κράτος να αποδείξει ότι έχεις λεφτά, παιδί. Δεν μπορεί να αποδείξει. Είμαι κοντομινάς και έχω 30 εταιρείες. Λέμε, είπαμε το όνομα του ανθρώπου, δεν ισχύει φυσικά γι' αυτό. Ναι, και ναι. Κάνω μια εταιρεία. Και τη φτωχεύω, ενώ έχω, ξέρω εγώ, 101 δις στο τέτοιο και τη φτωχεύω και αφήνω τους τέτοιους απλήρωτους. Αυτό είναι η δόλια πτώχευση. Κοντομινά, βγάλα από τις άλλες κερδοφόρες επιχειρήσεις σου και πλήρωσε. Ναι, εδώ για τον Άρη μιλάς. Ο Άρης ήταν μια εταιρεία η οποία ήταν φτωχευμένη όμως, φίλε. Δεν μπορούσε να πληρώσει. Αυτό σου λέω. Πήγαινε. Πλήρωσε κανονικά έστω τους υπαλλήλους σου και μετά τράβα πτώχευση. Αλλά δεν σου μιλάω μόνο επί Κουντομινά. Έγινε και επί Λάμπρος Κόρδα. Έγινε και επί Σαββίδη. Γι' αυτό έπεσε το. Άντζελο, έχει πολλές γραμμές. Έχει πολλές γραμμές. Ευχαριστούμε. Έλα, πες το γρήγορα. Ένα τελευταίο στο Ζάχο και τελείωσε. Όχι ερωτηματικά. Ξέρεις πόσο στήχησε ο Γλωτάπητας του Χαριλάου φέτος? Λένε ότι κοντά στις 400.000, έτσι λένε. Όχι. 650.000 έχει στοιχεί μέχρι τώρα. Από τι είναι, ρε παιδιά, από χρυσό? Δεν ξέρω. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε ζηλιάρι? Έχει ο Καρυπίδης και σπρώχνει. Να σε καλά. Εσένα τι σε νοιάζει? Εσύ ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ που δεν μπόρεσε να. Έχουμε καλύτερο χλωοτάπητα από την Τούμπα, ρε φίλε. Πιο ακριβώς είναι. Λοιπόν, χαιρετώ εσένα και χαιρετώ τους πρωταθλητές του Σεπτεμβρίου, Ζάχο. Να σε καλά, ρε φίλε. Καλά, ό,τι σας λέγαμε. Πάρτε να το. Ό,τι σας λέγαμε χρόνια. Βέβαια, ένα σοβαρό κράτος, όπως είπες πριν λίγο, και παίρνουν τις γραμμές, δεν θα επέτρεπε να αλλάζουν τα φημί, δεν θα επέτρεπε ομάδες. Δεν άλλαξε. Ο Άρης όνομα δεν άλλαξε. Με τεράστια χρέη να πηγαίνουν σε άλλες κατηγορίες, να επιστρέφουν μετά δύο χρόνια, να τους κάνει δώρο και στρέμματα και γήπεδο και 20 εκατομμύρια ευρώ. Σωστό, να τους χαρίζει και πρωταθλήματα κτλ. Σωστό που λες, αλλά ούτε προς αυξήσεις και τέτοια θα χάριζε φυσικά. Όχι, όλα μαζί. Και αν χάριζε, εγώ να μην πω, θα χάριζε. Όχι. 10% 20. Αλλά, όχι να τα χαρίσει όλα. Να μην χάριζε κανέναν. Ναι. Να πάτωνε και ο Ολυμπιακός στη Γάμα Εθνική. Σωστός, που το χαρίσανε και τον κάνανε γήπεδο και το δώσανε για 50 ούτε χρόνια. Ούτε να έχει 15 χρόνια παγωμένα χρέη. Που κλέψανε το γήπεδο του Εθνικού Πειραιός. Ναι. Και το εκμεταλλευτήκα και κανείς δεν μίλησε. Σωστό. Και ούτε... Να πάτωνε και ο Παναθηναϊκός το πολεμετοχικού εκείνο τον καιρό. Ωραίο. Τότε. Να πάτωνε και ο ΠΑΟΚ που χρεωστούσε 30 εκατομμύρια. Να μην τα παγωμένα τα χρέη του. Να μην έμενε και η ΑΕΚ. Σε δύο φορές από 160 εκατομμύρια ευρώ και ο Άρης να μην έπαιρνε σαν 24. Ο νόμος πρέπει να ισχύει προς όλους. Όχι, όχι, και στην Αλφα Εθνική θα ήταν η Δόξα Κρανούλας. Τι να κάνουμε. Έτσι, ο Κυρκυσιακός. Η σωστή. Έτσι ο Πανδραμαϊκός. Έτσι δεν λέμε ότι θέλουμε. Ο Κρεμμυδιακός. Άμα είναι να τα λέμε να ισχύουν για τους άλλους και όχι για την ομάδα μας. Με την Arsenal Μετεώρων. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πόσους φίλους έχουμε, γιατί δεν θα. Άλλους δύο. Άλλους δύο και το break των 11. Έλα, φίλε. Πήγα να πω το break των 9. Πήγα να πω. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου και εσένα. Μετά από τόσα χρόνια που περάσανε από το άρθρο και από αυτά, γιατί γίνεται το σύνολο? Εντάξει, ρε φίλε, είπαμε
Κάναμε, είπε την άποψη. Το θέμα είναι τα 21 στρέμματα που όλα ξεκίνησαν. Φίλε, γιατί εντάξει, δεν, πειράζει τώρα που ο ΠΑΟΚ θα κάνει τη νέα τούμπα. Όχι, εγώ είπα δεν με πειράζει καθόλου. Πειράζει. Το είδαμε. Όχι, δεν το με πειράζει. Σα χαρίζανε 50 μα εγώ σου είπα ότι πρέπει, δεν σου είπα. Αντί να πει ένα στολίδι. Μα δεν είπα ότι πρέπει για τη Θεσσαλονίκη. Ένα στολίδι για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη Μακεδονία. Τρέγια με τι μασχάλε, ακούγεται. Άμα είναι κρατικό, εντάξει, μια χαρά. Όχι, κρατικό ποιο θα είναι, του χρηματοδοτεί. Αν δεν το. Άκουρε, φίλε. Όχι, άλλο ιδιωτικό πήγε να πει. Ξέρει ποιο θα χρηματοδοτήσει. Κατάλαβε ποιο είναι. Ο Παντελή. Γεια σου, Παντελή. Ξέρει ποιο θα χτίσει το γήπεδο. Θα σα χαιρετήσω και με πήρατε μονότερμα. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ποιο θα το χρηματοδοτήσει, ρε Παντελή. Τα εννοείται, ο ΠΑΟΚ. Οι επιχειρήσει και ο ίδιο ο Ιβάν Σαβίδη. Μαγκιάτο. Άμα είναι ΑΣΥΓΜΑ, περιπλέκεται η φάση. Άμα είναι η ιδιοκτησία του Σαβίδη. Ιδιοκτησία που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εντάξει, παραχωρήθηκε στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να παραχωρήθηκε στον ΑΣΥΓΜΑ. Ναι, το 44. Ναι. Επειδή. Τι γίνεται τώρα. Καταρχήν, εσείς οι παοξίστες, επειδή και στη δουλειά μου μεγάλη παοξίστες και ψηλό, χωρίς να ξέρουν τι έγινε μετά το 44, σας χαρίσανε χρέη. Καταρχήν. Δεν σας χαρίσανε. Έτσι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε. Όχι. Σας βάλαν σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό άρθρο που αν δεν μπαίνατε είχατε καταστραφεί οικονομικά. Λέω, η ομάδα δεν θα ήταν βιώσιμη. Συγγνώμη. Με τα χρέη που είχε. Άρα είχες καταστραφεί οικονομικά, άρα έχεις πατώσει. Όμως η διοίκηση εκείνη, αυτούς κάτι κυζερίδες που αναφερθήκανε και τα λοιπά, ναι. Κάποιοι παίχτες, οι οποίοι από ό,τι έμαθα και εγώ πριν λίγο καιρό, όντως δεν πήραν λεφτά ποτέ, ούτε από τον Ορφανό. Ναι, και εγώ αυτό ξέρω. Ναι, και εγώ αυτό θυμάμαι ξέρω. Τον Κιζερίδη που το έλεγε σε μια συνέντευξη. Ή τουλάχιστον όπως είπε και ο φίλος, δεν πήραν ένα πολύ μικρό τέτοιο. Δεν πήραν λεφτά. Εγώ έτσι έχω μάθει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή όμως και εσείς σαν ΠΑΟΚ θέλατε να μπείτε, αλλά δεν μπορέσατε, και αυτό το λέω με επιφύλαξη, λόγω του καλύβα δεν μπήκατε εσείς. Εσύ μπορεί που είσαι με τον ΠΑΟΚ. Δεν συμπλήρωνε ο ΠΑΟΚ το 67% θα έμπαινε. Ναι, ναι, και εκεί ένα μεγάλο μέρος του καλύβα. Αυτό όμως το λέω με επιφύλαξη. Όχι, έτσι είναι. Δεν συμπλήρωνε ο ΠΑΟΚ. Καλώς θα μπαίνει 100% και πάω. Εγώ λέω και πρόσωπο. Είχε ακουστεί κάτι για καλύβα. Δεν ξέρω, δεν το λέω με σιγουριά. Τώρα από εκεί και πέρα. Εφόσον και θέλετε να πείτε, δεν μπορείτε να κατηγορείτε αυτό το άρθρο. Αλλά ο Άρης τότε επί Σκόρδα. Δεν νομίζω να το κατηγορήσαμε. Το σχολιάσαμε ότι υπήρξε μια ευνοϊκή ρύθμιση, ρε παιδί μου, που μπήκε ο Άρης μέσω του άλλου 44. Εγώ πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε λίγο. Εγώ το διευκρίνησα κιόλα. Νομίμω. Μαγκιά του γρόλιου. Μαγκιά του. Του έβαλε. Έτσι. Αλλά αυτό... μια ομάδα η οποία σου λέει, αν υπάρχουν αυτά τα χρέη, δεν θα είμαι βιώσιμος. Ναι, ρε φίλε, αλλά εμένα μου το κοπά. Μαζί σου, ξέρεις όμως τι με κοπανά σε μένα. Και τους κάνει ο Άρης τότε και τους λέει αυτούς τους παίχτες. Γιατί κάποιοι άλλοι παίχτες πριν, με έναν γνωστό παοξύ δικηγόρο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και φίλος μου, τα είχε πάρει τα λεφτά όλα οι παίχτες εκείνοι. Κάτι Κατεριανάκηδες. Και κάτι... Ναι, ρε φίλε, για να καταλήξουμε και να πάρουμε και τον επόμενο, γιατί έχουμε και break. Ναι, 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 έγινε κάτι που μπήκε σε αυτό το άρθρο και σώθηκε οικονομικά. Ναι, ρε χωρί μαλάτι. Άλλο, να ολοκληρώσω, ρε Καρτάση. Να ολοκληρώσω, ρε Καρτάση. Να ολοκληρώσω. Να μιλήσω και να τελειώσω, δεν θα αρχίσω. Λοιπόν, πιάνει ο επίσημος άρθρος που παίξει αυτούς και τους λέει, παιδιά, εγώ δεν θα είμαι βιώσιμος. Πάρτε αυτά τα λεφτά που μπορώ να σας δώσω. Και ήταν ένα αρκετά καλό ποσό. Μάλιστα. Και αυτοί δεν δέχτηκαν, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή, να διαλυθεί ο Άρης. Τι να γινόταν σε αυτή την περίπτωση. Κανονικά έπρεπε να διαλυθεί σαν ήταν σοβαρό το κράτος. Όπως έπρεπε να διαλυθεί πολλές ομάδες. Για ρώτα λίγο τι πιστό για έκατσο πανελού. Πρόσεξε τώρα τι έγινε. Ρώτα λίγο και τους πρόσεξε τώρα τι έγινε. Εσύ μπήκε στο άρθρο 44, τώρα θα ακούσει εσύ εμένα. Εσύ μπήκε στο άρθρο 44. Εμένα όμως ξέρει τι μου λες. 12 χρόνια τα παγωμένα δεν θα ενεργοποίησε κανένας. Αυτό έχεις να μου πεις. Γιατί αν έμπαινα κι εγώ σε ένα παρόμοιο άρθρο, αδερφέ Παντελή, έτσι, δεν θα είχαμε αυτή τη ρετσινιά αυτή τη στιγμή, ούτε θα με έλεγε για τράπεζες που ανοίγανε Κυριακές κτλ. Αυτό έχεις να μου κοπανάς, λοιπόν. Σαββάτο βράδυ. Αλλά αυτό σβήνει, όταν πήγε ο Ιβάν Σαβίδης και έδωσε 11 εκατομμύρια ευρώ και πλέον κας. Το πρωτογενές χρέος. Ράσετε πώς τα έδωσε, τα έδωσε. Πάνε δώστα και εσύ. Ρε πάνε δώστα όπως τα έδωσε και εσύ. Πάνε δώστα όπως τα έδωσε και αυτός και να πάει και ο Ολυμπιακός. Να πάει και η Άγκα τα δώσει. Και ο Ηρακλής και ο Άρης. Πήγατε. Γιατί δεν πήγατε να δώσετε και εσύ με δάνειο. Τέλος. Δεν μπορείς να το λες αυτό σε μένα γιατί θέλεις να μπεις στο 44. Άντε πάλι.
Και επειδή δεν, δεν θα συμφωνήσετε, ρε παιδί μου. Ρε φίλε, πώς να γίνει, Τάσο, από τη μία πλευρά έχουμε μία ομάδα που ευνοήθηκε με ένα άρθρο και από την άλλη μία ομάδα η οποία πλήρωσε. Ποιος είναι ο ευνοούμενος, μωρέ? Δεν ευνοήθηκε από κανένα άρθρο, άρεσε. Ποιος είναι ο ευνοούμενος, μωρέ? Άρθρο του κράτους από το 1980. Έγινε, όχι, όχι, θα πάρουμε τον επόμενο. Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε 11 και κάτι. Έλα, Παντελή, γίνεται, έπρεπε να είχαμε κλείσει. Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Συγγνώμη, Παντελή. Δικό μας άνθρωπος. Ο τελευταίος για αυτή την ώρα. Συζητάω συγγνώμη τον Παντελή, αλλά έχουμε ένα ακόμα. Γίνει ήδη το break. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Εδώ τα διαλύματα είναι. Έλα, Καρτάση. Γεια και χαρά για στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Να σε, γεια σου. Πάμε πολύ σύντομος λοιπόν, γιατί πρέπει να κάνετε και το διάλειμμα. Είναι καλύτερα για όλους μας, πιστεύω, να κοιτάξουμε πώς θα ωφεληθούμε όλοι. Δηλαδή, όταν ακούω τώρα να μιλάμε για 60 και 150 στρέμματα και ό,τι άλλο θέλετε, αναδρομικά, αν βάλουμε αναδρομικά το πόσο ωφελήθηκε ο Ολυμπιακός, τόσο πόσο ωφελήθηκε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, είμαι σίγουρος ότι εμείς δεν πρόκειται να τα πάρουμε ποτέ αυτά, ενώ αυτοί τα πήρανε και τα πήρανε από τη τσέπη μας. Σωστό, αυτό δίκιο έχεις. Από όλους μας τους φορολογούμενους πολίτες, εντάξει. Ναι, ότι γίνανε πολύ περισσότερα σε αυτούς, έχεις δίκιο, εντάξει. Αυτό, το θέμα μας είναι άλλο. Ο ΠΑΟΚ να κάνει το καλύτερο γήπεδο που υπάρχει μέχρι σήμερα, να είναι πραγματικό στολίδι, να ωφεληθεί πάρα πολύ από το κράτος, ώστε ο επόμενος Άρης να κάνει ακριβώς το ίδιο. Γιατί θα το απαιτήσει εφόσον το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Και ο επόμενος Ηρακλής να κάνει ακριβώς το ίδιο. Το πιο καλύτερο. Καλύτερο από την Τούμπα, καλύτερο από του Άρη. Το θέμα μας λοιπόν είναι ο καθένας να ωφεληθεί μέσα από αυτό που συμβαίνει. Γιατί αν πάει ο ένας κόντρα στον άλλον που πάει να το κάνει, είναι σαν να κάνει ζημιά στον ίδιο τον εαυτό. Αυτό για να το καταλάβει κανείς θα σας το πω με το Σαββίδη. Αν ο Σαββίδης πετύχει στον ΠΑΟΚ και κάνει τεράστια ομάδα τον ΠΑΟΚ, αμέσως θα ανοίξει ένας δρόμος που οποιοδήποτε μεγάλο επενδυτής θα θελήσει να πάρει Άρη και Ηρακλή, γιατί θα δει ότι είναι εφικτό να γίνει. Γιατί όλο το μονοπόλιο το είχαν μέχρι τώρα στην Αθήνα. Σπάει αυτό το πράγμα. Έτσι και σπάσει, όφελος έχει όλος ο τόπος εδώ. Είναι σημαντικό να το βλέπουμε με τον τρόπο που το βλέπουν οι Αθηναίοι. Φιλάρετε. Οι Αθηναίοι κάθε φορά γίνονται μια γροθιά όταν κάποιος πάει να τους σπάσει το μονοπόλιο. Ωραία. Επειδή δεν ξέρω αν άκουσες την τοποθέτησή μου από την αρχή. Δεν ξέρω αν την άκουσες. Δεν την άκουσες. Ωραία. Για να σου πω έτσι πολύ γρήγορα, εγώ είπα ότι, παρόλο ότι είμαι Αριανός, ότι σωστά δίνονται τα 21 στρέμματα στον ΠΑΟΚ. Διότι, για να πάω λίγο με τον τρόπο της σκέψης της δικής σου, διότι εγώ αύριο μεθαύριο μπορώ να πω, αν βρεθεί μια εταιρεία, γιατί ο Καρυπίδης, κακά τα ψέματα, δεν είναι της οικονομικής εμβέλειας του Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Δεν μπορεί να χτίσει μόνος του γήπεδο. Αν όμως μπορεί να έχει τις διασυνδέσεις, να φέρει μια εταιρεία και να χτίσει ένα τέτοιο. Άρα, αν το καταφέρει αυτό το πράγμα, θέλω. Θέλω από το κράτος να μου δώσει και εμένα τα ανάλογα στρέμματα για να χτίσω, οκ. Okay? Αυτό λέω. Δεν θέλεις, θα το απαιτήσεις. Θα το απαιτήσω, ναι, το αυτό, σωστό. Έτσι ακριβώς. Ωραία, συμφωνούμε. Θα είμαστε και εμείς μαζί σου. Συμφωνούμε. Δηλαδή, τουλάχιστον θα είμαστε μαζί σου. Συμφωνούμε το. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτά τα εκατομμύρια για να χτιστούν θα πάνε άνθρωποι να πάρουν αμοιβή. Αυτή η αμοιβή θα πέσει εδώ. Θα σωστό πάει στην Αθήνα. Σωστό που λες. Εδώ ο τόπος χρειάζεται χρήμα. Ωραία. Να μπορεί να κινηθεί. Α, καταλάβουμε ότι όσο πιο πολλά χρήματα πέσουν σε αυτόν τον τόπο, τόσο καλύτερα θα είμαστε. Πεινάει η Ήπειρος, πεινάει η Θράκη, γιατί δεν πέφτουν χρήματα. Το ίδιο και εδώ πέρα σε σχέση με την Αθήνα. Ας καταλάβουμε ότι είναι όφελός μας να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δεν δυνατόν. Δεν μπορούμε στη Θεσσαλονίκη να έχουμε κοινά ωφέλη. Παοξίδες, Αριανοί και Ηρακλείδες. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παιδιά. Μας έχουν σπείρει. Μας έχουν σπείρει. Μας έχουν σπείρει τέτοια τόσα πολλά ζυζάνια. Τόσο μεγάλη διχόνοια εντέχνος οι επιστήμονες, οι κόκκινοι, οι κίτρινοι, οι πράσινοι, οι κίτρινοι, οι μπλε. Έχουν γίνει τόσες συμμαχίες, τόσα τρυπήματα από γεννήτσαρος εδώ στην πόλη, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να σκεφτεί ποτέ ο ΠΑΟΞ το συμφέρον του Αριανού, ο Αριανός το συμφέρον του Ηρακλειδιά κτλ. Ας μην γελιόμαστε, παιδιά. Να το σκεφτείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέγοντας ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε την πρώτη και μοναδική ευκαιρία οι ομάδες μας να φτιάξουν ομάδες με καθαρά μέσα από το οπαδικό κίνημα. Ναι, ναι, να ναι. Γίνει δηλαδή λαϊκής βάσης όπως το λέγανε. Να σε καλά, φιλάρετε.
αυτό καταστράφηκε πάλι μεταξύ μας. Αν εμείς ήμασταν ενωμένοι, θα μπορούσαμε να το είχαμε αλλάξει. Γεια και χαρά. Είσαι ωραίος. Να σε καλά. Εδώ πάνω που είπες για να πάμε και στο διάλειμμα, ναι. Φυσικά δεν μπορεί να είναι αυτό. Γιατί διαφωνείς αυτό που είπα. Όχι, όχι, συμφωνώ. Γιατί όταν ο Άρης ήταν στη δύσκολη θέση, ο ΠΑΟΚ τον έδωσε μια κλωσιά και τον έριξε πού, ακόμη παραπέρα. Σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί όταν κινδύνευε ο Άρης, δεν είναι τι έκανε. Πού, τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ, πρέπει να έχασε την Καλαμαριά, ξέρω εγώ. Ήταν ένα μάτι. Τι, σε άσχημη μέρα και έχασε. Εντάξει, ωραία. Ο Άρης όμως δεν ήταν άσχημη μέρα. Ο Άρης ήταν σε καλή μέρα με το Σπανάθα και κέρδισε. Και αστέρισε ένα πρωτάθλημα. Ο Άρης δεν ήταν σε άσχημη μέρα. Δεν είναι αυτό το λες. Το 75 δεν ήταν σε άσχημη μέρα που κέρδισε την ΑΕΚ 1-0 και σου έδωσε το μισό πρωτάθλημα. Ο Άρης όμως ήταν καθόλου άσχημη μέρα. Ο Άρης όμως ήταν σε άσχημη μέρα. Στο πρώτο μπαράζ το 1980 που μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Όλο τυχαίο στο δεύτερο ημίγρονο σερνώσουν ενώ στο πρώτο ημίγρονο τον έχει ξεσκίσει τον Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει με αυτό. Ρώτα τον Τίνο τον Παλίνα σε πίτι με νοιάζει. Τι σχέση έχει. Διάλειμμα και λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας όπως και το 6945-287 και 3 οκτάρια. Επιστρέψαμε μετά το τέλος της πρώτης ώρας. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα και Παρασκευή 10-12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8-10. Και φυσικά να πούμε ότι η εκπομπή βγαίνει στον αέρα της πόλης με την υποστήριξη του Escobar Espresso Coffee Bar, έτσι. Ωραίο, 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 ναι, υπέροχο μαγαζί. Που από το πρωί μπορείτε να πιείτε φυσικά εκεί πέρα το καφεδάκι σας, το απόγευμα ή τα βράδια μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε παιχνίδι, Europa League, Champions League, Super Link, για οτιδήποτε. Για όλες τις διοργανώσεις. Για όλες τις διοργανώσεις. Να απολαύσετε τα ποτάκια σας με special εθέρειες παρουσίες και όχι μόνο. Σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο. Ένα πάρα πολύ όμορφο διαμορφωμένο χώρο. Έτσι. Στον οποίο νομίζω ότι θα καραγουστάρετε και θα απολαύσετε ό,τι επιλογή έχετε σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Γεωργίου Παπανδρέου 9 με τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω. 2311-208-301, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μάτς και ειδικά Άρης ΠΑΟΚ και άλλα παιχνίδια, αλλά επί το πλαίσιο αυτών των δύο ομάδων πρέπει να κάνετε κράτηση για να βρείτε θέση για το Escobar Espresso Coffee Bar. Πολύ λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και η στοίχημα.gr. Βρείτε στην στοίχημα.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Στοίχημα.gr. Μπήκε κανένα από όλα να πληροφορήσεις. Ορμάτε μου και δονομάχη. Θα κάνουμε τώρα αμέσως μια στοιχηματική ενημέρωση. Στο 90 Alkmaar Β, Ajax Β 01, σου λέει κάτι αυτό το Β. Το Β. Όχι. Τα βλήτα μου λέει. Εντάξει. Πορτογαλία, Ιταλία 1-0. Γκολ δεν ήθελες. Ένα ακόμη. Πάρτο στο 71. Θα το γυρίσω. Ένα ακόμη θέλουμε. Ένα γκολ ακόμη για ποιον, για την Ιταλία. Ναι, γκολ. Ωραία. Σουηδία-Τουρκία 2-1. Γουστάρο, μου αρέσει. Τελείωσες. Μαυροβούνιο-Λιθουανία 2-0. Σερβία-Ρουμανία 1-1. Σκωτία-Αλβανία. Στο φάρισε ο Λουτσέσκου. Ναι, Σκωτία-Αλβανία 1-0. Ο δικό σα, πώς το λένε αυτό, Μπαβάη, ο Μπάσα και ο Μαυράη. Ο Μαυράη. Δεν είδα άμα παίζουν, θα το δω μετά. Στεναχωρεμένο πρέπει να είναι το παιδί. Ναι, όσο να είναι ψυχολογικά θα έχει επηρεαστεί. Ανδόρα Καζακστάν 0-0. Κόσοβο Νήσι Φερόες 2-0. Πάρτε τη Νήσι Φερόες, μας ξεσχίσατε με το Ρανιέρι που έφυγε και πήρε το πρωτάθλημα Αγγλίας. Ο Ρανιέρι, έτσι. Με την ποιο, με αποκεκριμένος από την Ελλάδα πήρε το πρωτάθλημα. Και Μάλτα, Μάλτα Αζερμπαϊτζάν 1-1. Ο φίλος ο 410 που μου στέλνει μήνυμα να πω ότι έχω χάσει όλα τα τηλέφωνα. Πες μου, ρε φίλε, ποιος, αν και το νούμερο σου γνωστό είναι. 21 στρέμματα για κούνιες, αυτό που είπα. Χαχα, κλαίω. Αν πάρετε 21 στρέμματα, δεν γίνεται να γίνουν στη Νέα Ελβετία να φύγει από εκεί ο Ας. Μπας και σηκωθεί κανένα χέρι, λες, στον δρόμο για εμάς τους φίλους με τα μπλε αμάξ. Α, καλή αρχή στο Λίπερο. Τα ρήφας είναι. Τα ρήφας είναι. Ποιος... Α, κατάλαβα ποιος είναι. Ωραίος, εντάξει, εντάξει. Δεν σε έχω σε αυτό. Τι λοιπόν, να κάνω. Στα επιτροπικά οφίτσια, ο φίλος ο Γιώργος λέει: αυτό δεν ήταν είσοδος εκπομπής. Μπήκαν με 300 με το Σουμπαρού, λέει, με στη βιτρίνα με ντου. πρέπει κάποιος να ανοίξει ένα group να σχολιάζουμε σε live χρόνο. Οι τύποι είναι ασταμάτητοι, λέει ο φίλος. Ναι, εντάξει, ναι, μας, να είναι καλά τα παιδιά. Ναι, ναι, Τζοπρόκ. Χαιρετίσματα από Τόλη και από τον Ανιψιό Τόλη. Σας ακούμε, Ντρούλινγκ και Τάσο. Χαιρετίσματα πολλά. Και ο Μακουκούλα, παρέβασε. Την άλλη εβδομάδα το φέρουμε τον Μακουκούλα εδώ. Να έρθει και ο Μπουγάτσας θα έρθει φυσικά. Καλά, ο Μπουγάτσας. Τι πληρώσατε, ρε Ντρούλινγκ. Τα παιδιά του Κιζερίδη ακόμα κλαίνε. Σιγά, Μακουκούλα έχει. Και ο Γουίλτζερ ακόμα απλήρωτο είναι. Έχει και τέτοιο, έχει και μεγάλο επενδυτή τώρα, τον Παπαδόπουλο. Εδώ ο φίλος ο Νίκος μου λέει
Ζάχο, πες στο διπλανό σου ότι ο άνεργος πλήρωσε το πρωτογενές και χαρίστηκαν 30 με νόμο που δεν υπήρχε για Άρη. 30 τι χαρίστηκαν? 30 με νόμο. Τι 30? 30 εκατομμύρια. Γιατί 40-41 που έχουν κάπου εκεί ήταν, ξέρω εγώ, έτσι νομίζω. Λάθος κάνετε, δεν τα ξέρει καλά. Ήταν 28 με 17 ήταν προς αυξήσεις οι φόροι και οι τόκοι. Σωστά, εδώ έχει όμως μία ώρα για να μην το διαβάσω όλο. Μπράβο. Μπορεί να μας πει λέει, τι δουλειά. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Ας μας βρει ομάδα που πλήρωσε το πρωτογενές χρέος. Έτσι και ας έκανε χαριστά. Αυτό πραγματικά είναι μια καλή ερώτηση. Ναι, δεν με απαντάει. Τώρα που πλήρωσε όλο αυτό το που ήταν οι κύριες ασχολίες του. Τι δουλειά λέει κάνει ο Σαββίδης τώρα που πήρε τα καπνά ο Πούτιν? Έτσι γράφει ο φίλος. Ποια καπνά πήρε ο Πούτιν? Καταρχήν δεν το ξέρει. Οι Κινέζοι. Δεν ξέρει το ρεπορτάζ ο φίλος. Ο Κινέζ. Μεταβίβασε τις μετοχές της εταιρείας και της ΕΚΑΠ μαζί. Έκανε ένα τεράστιο οικονομικό deal με τους Κινέζους. Ένα δις 600 εκατομμύρια. Τώρα ποια είναι η δουλειά του? 600 εκατομμύρια. Καλά. Δηλαδή ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη της Ρωσίας. Και πιστεύετε ασχολείται μόνο. Όχι, μικρό μέγεθο. Λάθος κάνεις. Έχει. Λάθος κάνεις. Ναι. Λάθος κάνεις. Είναι από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες μέσα στη Ρωσία. Έχει. Και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Ρωσία. Η Ρωσία είναι 400. Πόσο δεν θυμάμαι. Φίλε, δεν με νοιάζει πόσο είναι. Ναι. Μπες να ενημερωθείς. Έχει σαν τον Αμπράμοβιτς. Έχει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κουκλάρεις, μπες λίγο να δεις. Είναι από τους πιο πλούσιους, δηλαδή μέσω top 10 πλούσιους ανθρώπους της Ρωσίας. Όχι, μπορεί να είναι μέσα στους top 30. Ναι. Εντάξει, τώρα το δεν είναι και άσχημο. Όχι βέβαια, αλλά μου το έπεσε από το πιο πλούσιο μου. Αν μπράβο. Για τα δεδομένα της Ρωσίας είναι. Φίλε, εσύ μου κάνεις τώρα την ερώτηση γιατί δουλειά κάνεις. Για τα δεδομένα της Ελλάδος είναι μεγάλο μέγεθος. Για τα δεδομένα της Ρωσίας δεν είναι μεγάλο μέγεθος. Θα ήθελες να είχες Ιβάν Σαββίδη. Φυσικά θα ήθελα, αυτό τι σχέση έχει. Ή τον Καρυπίδη που έχεις. Όχι βέβαια. Ρωτάμε ρε παιδιά, να ξέρουμε. Βλακίες δεν θα λέμε. Βλακίες δεν θα λέμε. Αλλά ο Καρυπίδης. Όχι, φυσικά το Σαββίδη θα ήθελα. Αλλά ο Καρυπίδης για τα δεδομένα του δεν του πάει άσχημα το καράβι μέχρι τώρα. Να δούμε. Τι να δούμε. Να δούμε. Το Σαββίδη τον έχουμε δει 6 χρόνια, δεν χρωστάει κανέναν. Ναι. Να δούμε αν θα πάνε όλα καλά. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά οι άνθρωποι. Οι επιχειρηματίες είναι έτσι. Ναι. Να πάνε καλά. Αλλά μην έχουμε καμιά αναγούλα τον Ιανουάριο. Ο Γιάννης, να διαβάσω και το μήνυμα και πάμε στις γραμμές. Το διαβάζω αυτολεξί. Πες τον Τάσο ότι το κρατικό της Πηλέας ή ΠΑΟΚ Sports Arena, να μην το πω όπως λέει, δεν γίνεται να το διαβάσω. Ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ιδιόκτητο. Θα υπάρχει και τι κρατικό γήπεδο της Τούμπας με χωρικό τον ελληνικό στρατό. Εδώ οι φίλοι λέει της κυβέρνησης. Ποιο κρατικό ρε φίλε. Εντάξει, εδώ. Ο ΠΑΟΚ θα το χτίσει τώρα. Εδώ οι φίλοι της κυβέρνησης μετά το ξεπούλημα της Μακεδονίας ξεπουλάνε και τη Θεσσαλονίκη. Φίλε, επειδή τα γράφεις και δημόσια, γίνεσαι ρε ζήλε. Εγώ σου προστατεύω αυτή τη στιγμή, Ιωάννη. Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα το χρηματοδοτήσει το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ το χρηματοδοτήσει. Αν δεν γνωρίζετε. Απλά χαρίζονται. Εκτός από τα 32 στρέμματα που έκανε ανταλλαγή ο ΠΑΟΚ με κάποιο άλλο χώρο στη Θεσσαλονίκη. Χαρίζονται άλλα 21 πάρα πολύ εύλογα, λέω εγώ. Ναι. Έτσι. Ωραία. Από το ελληνικό κράτος στο 65% του πληθυσμού της Μακεδονίας. Λίγο ωραία, εγώ λέω 85 μπορεί να είναι. Πάμε στις γραμμές. 23-10, 2-87 και 3-8. Έλα φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σου και σένα. Νάτος, Νέα Υόρκη. Τάσο. Έλα Τζίμι. Ακούγοντά σου ρε φίλε, μου έρχεται να κλάψω, τόσο φτωχή είστε ρε. Κλάψε ρε φίλε. Κλάψε ρε φίλε. Αδικημένοι είστε ρε φίλε. Πολύ αδικημένοι. Είμαστε ρε φίλε. Έπρεπε... Οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί και οι Εξίδες λένε ότι έπρεπε να είχαμε άλλα 5 πρωταθλήματα τη δεκαετία του 70. Τη δεκαετία του 70 ο Άρης πέρασε πάνω 5 φορές. Έτσι λένε. Φυσικά όταν τους φάζανε. Αλλά τους ακούγει με πιάνει πόνο στην καρδιά ρε φίλε. Φίλε καρδιοζόλ θα πάρεις υπογλώσιο. Εδώ με λένε Ιατρόπουλος το επώνυμο και με. Κοίταξε τώρα, εγώ ξέρεις γιατί έχω αδικηθεί. Σε αυτά είναι καλό στα φάρμακα να ξέρεις. Τζίμι, ξέρεις γιατί έχω αδικηθεί. Γιατί με λένε Ιατρόπουλο ρε φίλε και είμαι υδραυλικός. Έπρεπε να με λέγανε Υδραυλικόπουλο και να ήμουν γιατρός. Σωστός, ωραίο. Αυτή ήταν ωραία. Να γινώσουν το Χατζόπουλο τότε ρε φίλε. Ισοφάρισε αμέσως. Τόχο σου λέω. Ισοφάρισε αμέσως. Τόχο σου λέω. Έλα να σου πω. Τα 14 εκατομμύρια που πήρανε οι δικοί σου για να διοργανώσουν ένα παιχνίδι βετεράνων. Δεν το κατάλαβα. Για πες αυτό. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Τα 14 εκατομμύρια αυτό... που πήρανε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μήπως σου κάνα δώρο στα γενέθλιά σου τους μύθους του ΕΣΟΠΟ, φίλε. Τι άσερε τους μύθους του ΕΣΟΠΟ, πάντα παραμύθια. Θα ήθελα να το κάνουμε κούνιες. Μην μιλάς για μύθους. Κατάλαβες. Όλοι σας οι πρόεδροι πήγαν στη φυλακή, αδικημένα παιδιά. Ποιοι πρόεδροι μας πήγαν? Όχι και όλοι. Ωραία. Κάτσε ρε φίλε. Όχι, όλοι δεν πήγαν, απλά έχουν σύνδεσμο. Στάσου ρε φίλε. Φίλων πάω Κορυδαλού. Πήγε ο Παντελάκης φυλακή. Φίλων προέδρο, συγγνώμη, όχι φίλων. Πήγε ο Παντελάκης φυλακή. Ας το Παντελάκη, πέθανε. Ποιος πήγε, ο Ζαγοράκης πήγε φυλακή. Ο Βρίζας πήγε φυλακή. Ποιος πήγε φυλακή?
Ποιο πήγε, ράσε τώρα, να ξέρει τι λε. Όλοι, όλοι. Καλά. Για προχώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, Τζίμι, στο επόμενο. Δεφορμέ είσαι σήμερα. Πήγε. Ο Γούμενο πήγε. Όχι. Ο Πατατούδης πήγε. Έξω είναι. Ο Πατατούδης έκανε κάποιε ψηλοεπισκεψούλε. Έκανε και. Φυγόδικοι είναι όλοι του. Τσόπα. Ο Βουλινός δεν νομίζω. Αδικημένα παιδιά. Ο Πατατούδης έκανε τι επισκέψει. Θέλει να καταλήξετε, φίλε. Δεν μου λε. Ο άνθρωπο αυτό ο Τσοχατζόπουλο είναι άνθρωπο του ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό ήταν προχθές. Είναι ή δεν είναι. Όχι, τι σχέση έχει με τον ΠΑΟΚ ο Τσοχατζόπουλο. Δεν έχει. Όχι. Κάθε χρόνο πλήρωνε 3 εκατομμύρια και έπαιρνε διαρκέ και ήταν. Έτσι λε εσύ. Τι έτσι λέω. Έτσι λε εσύ, ρε φίλε. Όχι, έτσι είπε αυτό. Έτσι λε εσύ, ρε φίλε. Πότε το είπε αυτό. Έκανε μια τέτοια συνέντευξη. Πού δείξτε το μου. Πάντα. Βάλτε μου το ηχητικό, δείξτε το μου. Το ηχητικό. Βάλτε μου ηχητικό, έχετε αποδείξει. Δεν εδώ, θα μιλάτε με αποδείξει. Δεν θα λέτε να πούμε ότι σα κατέβει εδώ. Κοίταξε τώρα. Δεν θα πίνετε τα 36 γράδα τσίπουρο και θα βγαίνετε εδώ πέρα, λέτε θέλετε. Εδώ αποδείξτε κυριωμένε απόψει. Πού να βρει τσίπουρο, ρε βλαχοκαμπό εκεί πάνω. Κανα τσιμπίμ χαλασμένο θα σε δίνουν εκεί οι Αμερικάνοι. Μπαστούνόβλαχα, πού να βρει εκεί πέρα τσίπουρο. Αχριστόπουλε, τι λε. Ό,τι θέλει, λε. Δεν πίνουμε αλκοόλ εμεί. Αυτέ είναι εκφράσει νεαπολίτικε. Νεαπολίτικε. Ναι, νεαπολίτικε. Πού στον Αγιώργη. Στον Αγιώργη, ρε φίλε. Πού να βρει. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε η Βασίλη, εδώ έχουμε η Δημήτρη. Γεια σου. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Τζίμι, να σε καλά. Γεια σου, Τζίμι. Ωραία. Έχει ρεπόρτερ, βλέπω. Να το. Ποια θέση κατέχει ο Ιβάς Αβίσης στη λίστα των Forbes με τους πλουσιότερους Ρώσους. Για να δούμε. Πάρτε το φίλο και εγώ. Σιγά τα χέρια. Όχι, ρε, να σε χτύπησα. Τόσο βαρύ χέρι έχω. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι γίνεται. Καλά. Γεια σου, Τάσο. Τάσο, είμαι απορρέτημα. Γεια σου, Τασούλη. Τα χαιρετίσματά μου και στο παιδί που είναι εκεί μαζί σου. Να σε καλά, φίλε. Το παιδί. Να σε καλά. Τι ήθελα να πω για αυτόν που πήρε προλίγο και έλεγε ότι έπρεπε να είναι μέσα οι πρόεδροι του ΠΑΟΚ, να είναι φυλακοί οι πρόεδροι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Ότι τι έχω ακούσει, σας ακούω από την αρχή έτσι, δεν έχω και πολλά μαλλιά, δεν θα μου μείνει τίποτα με αυτά που έχω ακούσει σήμερα. Έχω πάρει πλάκα, φίλε. Αφού σκεφτόμουν να πάρω το σκύλο να πάμε βόλτα, λέω κάτσε να ακούσω λίγο ακόμα να τρελαθώ κι άλλο. Τι έχουν ακούσει τα αυτιά μου δηλαδή σήμερα. Αν είναι δυνατόν, βρέθηκε ένας άνθρωπος. Ήμασταν μεγάλη ομάδα, μας έκανε ακόμα πιο μεγάλη, μας γιγάντους, βασικά μας ξύπνησε το γίγαντα που κοιμότανε, πήγε έσκασε 10 εκατομμύρια, έβγαλε από τσέπη ένα πακέτο 10 εκατομμύρια που δεν το έχει κάνει κανένας. Ο Άρης και ο κάθε Άρης και η ΑΕΚ και κάθε ΑΕΚ έχουν μπει σε ό,τι άρθρο υπάρχει, άρθρο 44, 69, 72, 85, σαν τα νούμερα του κίνου είναι, με τα 80 μπαλάκια που βγαίνουν. 523, λοιπόν, 523. Όχι, sorry φίλε, κάτι άλλο βλέπω, έλεγε. Και μπώνε στο 32. Να μας τρελάνε τελείως. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε. Πολλά θα ακούσουμε φέτος, κάτσε. Εντάξει, και ακόμα είναι αρχή, έτσι, ακόμα είναι αρχή. Δεν ξέρω, εγώ αλήθεια θέλω. Ο Άρης θέλω να μείνει, θέλω να είναι δυνατός, θέλω να παίζω με τον Άρη. Εντάξει, 4 χρόνια τώρα πιο πολλές φορές έχω παίξει με τον Άγιαξ και τη Σάλκε και παρά με τον Άρη και τον Ηρακλή. Εντάξει, φίλε, βρέστε και κάτι άλλο, το είπατε αυτό. Βρέστε κάτι πιο πρωτότυπο. Δεν γίνεται τώρα. Πιο πρωτότυπο κάτι, λίγο πιο. Πάλι βλέπω ότι. Πάλι βλέπω ότι μετά το 7ο μάτς που αυτό την 7η αγωνιστική, πάλι μετά τους βλέπω στα ίδια. Δηλαδή πάλι δεν θα έχουν λεφτά, πάλι όπα, πάλι ο άλλος. Κατά τα άλλα δεν ασχολείσαι με τον Άρη. Βλέπεις, προβλέπεις το μέλλον του Άρη και δεν ασχολείσαι. Πού να ασχολείσαι λοιπόν, κιόλας δηλαδή. Αυτά. Καληνύχτα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα υπόλοιπα αφήνω τον Τάσο να τα πει για μένα. Να είσαι καλά. Γεια σου Τασούλη. Να είσαι καλά ρε Τάσο. Ξέρεις τα οικονομικά του Άρη καλύτερα από τον Καρυπίδη και από μένα. Εκεί στην Κρήτη τα παιδιά ξέρουν τα πάντα. Τα ξέρω ότι από τον Ψιλωρίτη τα βλέπει. Κριτικό. Χανιά είπε. Ηράκλειο νομίζω. Ηράκλειο. Τα Χανιά μας παίρνει ο Μένιος. Ο Άγγελος, να πω εδώ ο ότι. Ο Μένιος είναι ο πρόεδρος από το φίλο Πάου Χανίων. Ωραία. Να πω εδώ τον Άγγελο, το φίλο των Αστασιάδη στα επιτροπικά αυτή. Είναι φοβερό. Δεν είπα θέλουμε. Ό,τι θέλουμε θα τα κάνουμε. Είπα να κάνουμε κούνιες και μια φωτογραφία. Λέει μια ιδέα για τον νέο Κλεάνθης Βικελίδης και έχει κούνιες. Να είσαι καλά. Λέει και ο άλλος ο φίλος ο Γιάννης στα επιτροπικά οφίτσια στο Facebook. Γίνεται χαμό εκεί. Πού τα βρήκε τα 2 εκατομμύρια, βρε, σε όλη τη Μακεδονία. Στην αρχή μπορεί να έκανες λάθος, είπες Μακεδονία στην αρχή. Βλαχοτάγαρο. Στην αρχή είπες Μακεδονία. Σε όλο τον κόσμο. Μετά, στην αρχή είπες Μακεδονία, έκανες λάθος. Ο Γιώργος από κάτω λέει Άρσεναλ Μετεώρου, χαχαχα, αυτό που είπαμε για τις ομάδες, ναι.
Ελπίζω ο Θουβού να πάθει τη ζαβού ακούγοντας το ράδιο Μαρμίτα για να συνέλθει. Και εγώ επειδή λέω συνέχεια ακούτε να μην ακούτε με τις μασχάλες, τώρα είπα μην ακούτε με τα αυτιά. Ο φίλος ο Σόλων λέει στην τηλεοπτική Μαρμίτα έχει Super League και μιλάνε για το μακεδονικό για το Gate Pride. Στη ραδιοφωνική Μαρμίτα δεν έχει Super League και τα παιδιά σκοτώνονται για το 44. Η διαφορά είναι χαώδης. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά το Άρης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν θέλουμε να φανταστούμε, φίλε, Σόλων. Ναι, εδώ να ξαναπώ κάτι. Ναι. Γιατί το είπαμε στην αρχή, την πρώτη εβδομάδα της εκπομπής. Ναι. Όταν και με παρουσίασες εσύ και στον κόσμο. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ότι αν περιμένετε εσύ εδώ πέρα, εδώ να πέσουν χαστούκια, μπάτσες ή να ξεπεριστούν όρια ή να αρχίσουν πινελίκια, θα περιμένετε τζάμπα. Άδικα θα περιμένετε, δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Νομίζω το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Ως ένα σημείο θα υπάρχει αντιπαράθεση. Φυσικά. Μέχρι εδώ που ακούσατε. Υπάρχει νομίζω... Στα 160 υπάρχει κόφτης. Δεν θα πάμε στα 250 μια που, χαρά είμαστε. Που πιάνει το όχημα. Να μια χαρά είναι. Στα 160 υπάρχει κόφτης. Και πιστεύω και ο Τάσος και εγώ μιλάμε με επιχειρήματα. Γι' αυτό πρέπει και να... το ίδιο θέλουμε και από τους ακροατές. Να έχουμε και τους ακροατές. Ο φίλος ο Γιώργος από την Ασπρόμαυρη του Ντουγκάρδη, όπως υπογράφει, το deal λέει του Σαββίδη με τους Ιάπωνες. Ναι, με τους Ιάπωνες είναι. Όντως. Και ο όμιλος Άγκροκομ είναι στο, ωραία, στο, επειδή, στο, επειδή, να τελειώσω, στο top 3 στις πλαστικές συσκευασίες ανά τον κόσμο. Ωραία, επειδή ρώτησες εσύ και κατευθείαν δεν θυμάμαι, ο Λάζος, ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε το link. Ο Σαββίδης, ο Ιβάς Σαββίδης είναι 53ος στη λίστα του ρωσικού Forbes, δηλαδή με τους πιο πλούσιους. Μια χαρά είναι. Ναι, 53. Εγώ εσύ είπα 30. Μια χαρά είναι. 53. Μια χαρά. Και... πάμε στις γραμμές. Ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Με ακούτε? Ναι, καθαρά, φίλε, καλά. Α, ωραία, εγώ μιλάω. Ναι. Το όνομά μου είναι Γιάννης και τηλεφωνώ από τη Γερμανία. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη. Από τη Φραγκφούρτη, έξω από τη Φραγκφούρτη από μια περιοχή. Ωραία. Καταρχάς, μια και όπως τόνισε ο Ζάχος πριν λίγο, μιλάμε με επιχειρήματα. Νομίζω. Και από εκεί θα ξεκινήσω. Πάμε. Καταρχάς, ο Ζάχος μου προκαλεί μεγάλη απογοήτευση σαν Αριανός που δεν σου φέρνει τα επιχειρήματα όταν εσύ φέρνεις αυτά από τα οποία λες. Ποιο τι είπε και που δεν απάντησα, φίλε, για πες μας, εδώ είμαστε. Εξηγούμε. Ωραία, σου έχει πει αμέτρητες φορές για το άρθρο 44. Και του είπε το άρθρο 44, τι δεν του απάντησε στο άρθρο 44, φίλε, που ήταν. Δεν του απάντησε σωστά, τι ξέχασε στην ΚΑΕΚ ΠΑΟΚ. Το είπα και δεν ήταν 44. Όχι. Ήταν 99, 99 ήταν, δεν ήταν 44, το είπα. 99 και 44. Ναι, του το είπα, φίλε, δεν το άκουσες. Νομίζω στο ίδιο άρθρο στο μπάσκετ μπήκες και εσύ. Του το είπα, φίλε, δεν άκουσες. Αν κάνω λάθος, πες μου ότι έχω λάθος. Στο ίδιο άρθρο μπήκες και εσύ στο μπάσκετ. Όντως. Όχι. Τι όχι. Σε αυτό το άρθρο που μπήκε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ δεν μπήκες εσύ. Αγόρι μου, εσύ πήγες δύο φορές. Εσύ, σε ρωτάω κάτι. Μπήκες σε αυτό το άρθρο που κράζεις τον ΠΑΟΚ, μπήκες ναι ή όχι. Άντε πάλι, θα με απαντήσεις, ρε αδερφέ, ή όχι. Ξαναπάρει ο φίλος από τη Στουτγκάρδη. Πού είπε, Φραγκφούρτη. Στουτγκάρδη. Φραγκφούρτη. Φίλε, όχι. Έχουμε διάλειμμα. Έχουμε γραμμή. Έχουμε. Να πω πριν στην γραμμή. Ναι. Προφανώς, φίλε, δεν ξέρω, διακόπηκε το ίντερνετ σου το τέτοιο. Αυτό που είπες το είπα. Κάνεις λάθος. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό που κατηγορεί σε εισαγωγικά, μπήκε στο μπάσκετ. Δεν ακούστηκε. Όπως μπήκε και ο Άρης. Έχει δίκιο, μπήκε στο διάλειμμα ο Τάσος, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέει δεν πρέπει να μιλάμε ταυτόχρονα, γιατί πραγματικά δεν ακούγονται κάποια πράγματα. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Το απάντησα, φίλε, αλλά περιμένω να βγεις να μας πεις τι είπε ο Τάσος που δεν το απάντησα. Πάμε στο διάλειμμα, φίλε. Να σε καλά. Τελευταίο. Ναι. Βέβαια. Τελευταίο break του ράδιο Μαρμίτα. Ερχόμαστε. 23-10-287 και 38 οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ένα 25 λεπτό γεμάτο. 69-45-287 και 38. Και οι ντροπαλούλιδες και αυτοί που κρυφακούτε. FM κενό, σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα. Ναι. Από ένα πολύ καλό παοξάκι. Ποιον? Τον Νίκο τον Μαστορίδη. Ναι. Ο οποίος μου λέει πάρα πολύ ασενικά. Ναι. Μου λέει Τάσο. Εγώ λέει το Ζάχο τον έσβησα γιατί δεν μπορούσα λέει, να βλέπω λέει, από το Facebook αυτά που γράφει για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δώσ' το χαιρετίσματα, πες τον ότι είναι πολύ καλό παλικάρι. Να είναι καλά. Και ότι θα σας ακούω παρόλο που ξέρω εγώ κάποια πράγματα. Καλά. Πάντως εδώ να πω, γιατί εντάξει, οι φίλοι μου στο Facebook το ξέρουν αυτό, προφανώς δεν το ξέρουν. Εγώ στο Facebook όταν γράφω Τάσο, ούτε μπινελίκι ούτε τέτοιο ρίχνω. Κατάλαβες. Ναι. Και το ίδιο απαιτώ φυσικά και από αυτούς που γράφουν από κάτω από μένα. Mm-hmm. Από τους φίλους μου στο Facebook. Ναι. Ούτε μπινελίκι ούτε άλλα πράγματα. Ο Νίκος είπε. Τώρα, άμα διαφωνούμε σε αυτά που λέμε, αυτό δεν έχει λογικό. Ο Νίκος είπε ότι ναι. Ο λόγος που. Ναι, δεν ήθελε να βλέπει καζούρες και τέτοια. Εντάξει. Όχι. Είναι περίμενε. Για πες, ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Πες στο Ζάχο ότι είναι παιδί τζιμάνι. Τον είχα φίλο και τον έστειλα γιατί έβλεπα. Άλλους οπαδούς να μας βρίζανε λέει
Ναι. Και είμαι λίγο, μπορεί λέει, να βρίζουν και τα σβήνω όμως βέβαια. Είμαι λίγο, λέει, με αυτά λέει κάπως και δεν κρατάω το στόμα μου. Οπότε βέβαια... μπορεί λύση ήταν να το διαγράψω. Καλό παιδί, λέει. Εντάξει, καλά, αυτό εντάξει, να είναι καλά. Ναι. Πάντως να ξέρω ότι αυτό είναι κανόνας τουλάχιστον για το δικό μου τοίχο, έτσι. Ναι, σου λέω και έχω γιατί, και, γιατί και τώρα φίλους παοξίδες ναι. που το βλέπουν αυτό το πράγμα και νομίζω το εκτιμάν. Εντάξει, δεν θα βρίζουν από εδώ και πέρα ούτε σε σένα ούτε σε μένα. Okay. Όποιος βρίζει θα έχει. Όχι, σβήνω. Κοίτα, το να... άκουσε, δεν είμαστε αστυνομικοί να είμαστε πάνω από το Facebook 24 ώρες το 24ωρο. Θα με αφήσει να κάνω εκπομπή, θα την βγάζει. Όχι, δεν θα σου, εγώ θα την βγάλω. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ναι, περίμενε. Έχω θέμα. Ωραία, ναι, εντάξει, βλέπεις εδώ πέρα, γι' αυτό έχει θέμα. Λοιπόν, δεν γίνεται 24 ώρες το 24ωρο να είμαστε πάνω από το Facebook, αλλά όταν βλέπουμε τα τέτοια σβήνουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, κύριε Τρέγια. Τι ωραία σελίδα. Ωραία σελίδα. Break, break. Με KLF μπήκαμε, ρε φίλε. Last train to Transcendental. Μπράβο. Εσύ που τα ξέρω, Βασίλη. Ναι, ρε φίλε. Σαν αυτό που ξεκινήσαμε να πούμε την εισαγωγή τη εκπομπή τώρα και μα βγάλαν καπέλα. Και αυτό, ρε, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Και αυτό είναι ωραίο, αλλά αυτό που έβαλε ο Τρέγια στην Ελλάδα ήταν special. Εντάξει. Παρακαλώ, κύριε Καβαδία, μετά από αυτό του κύριου Τρούλη να παίξει το. Όχι, εγώ δεν το είπα, μόνο σου το βάλε το παιδί. Ναι, ξέρει τώρα τα γούστα σου. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε 20 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Το 2310-287 και 38 στη διάθεσή σας. Και το 6945-287-38. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 το πάνω. Σκέψου τώρα. Ναι. Γιατί σε 10 μέρες θα ψηφιστεί η ρύθμιση στη Βουλή ναι. των Ελλήνων. Θα εγκριθεί από ό,τι είπαν και ο Πρωθυπουργό και ο κύριο Καμένο. Άμα το είπε ο Καμένο, έτσι ήταν. Συγγνώμη, αν το είπε ο Πρωθυπουργό, ό,τι λέει γίνεται. Φίλε, ό,τι είπανε ό,τι να έχει περάσει, πει ο Τσίπρα έχει γίνει 100%. Άλλο λέω. Ναι. Ό,τι είπανε να περάσει, ναι. το περάσανε. Ναι, ναι. Άρα, λοιπόν, όχι, λέω γενικά ότι λέει είναι συμβόλαιο ο Τσίπρα. 10 του μηνό, σε 10 μέρε από σήμερα, η νέα Τούμπα, η νέα Τούμπα και επισήμω και νομίμω θα είναι γεγονό. Να ξέρετε, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου θα γκρεμιστεί. Άμα θες να βοηθάω στο γκρέμισμα, να ξέρεις. Να έρθεις να πάρεις ένα, μια βαριοπούλα, ένα κομμάτι, ένα κομμάτι να έχεις εθίμιο. Και από και τώρα βοηθάω, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, μέσα σε δύο χρόνια, ναι. και κάτι. Θα φτιαχτεί, έτσι θα φτιαχτεί, λένε. Ναι, τρία, ναι, ένα, λένε, δύο βάλε τρία. Ένα υπερσύγχρονο. Υπερσύγχρονο, παρακάτω, κάτι, ένα, κάπου το πας, κάπου το πας. Ένα στολίδι. Μπράβο, άσωσε, κάπου το πας. Για την πόλη μας, με πάρα πολλές επιχειρήσεις, με... μετρό, στάση μετρό, θα έρθει και στάση μετρό. Θα φέρετε και το μετρό εκεί. Φυσικά. Για προχώρα. Φυσικά. Και σκέψου τώρα, ρε φίλε, να έχεις αυτό το στολίδι μέσα στην ναι. πόλη σου. Ναι, ναι. Από το οποίο θα περάσει όλη η Βόρειος Ελλάδα, όλη ναι. η Ελλάδα, όποιος τουρίστας έρχεται θα έρχεται να βλέπει. Σωστά, βγαίνει αυτό το κόσμο, με αυτό το κόσμο. Και σκέψου τώρα. Ναι. Πολύ σκεφτόμαστε. Πόσα αριανάκια ναι. θα έρθουν στο Άρης ΠΑΟΚ με τον μπαμπά τους. Στο Πάο Κάρι, μάλλον στη Νέα Τούμπα, μετά από δύο χρόνια. Αν θα δίνετε και εισιτήρια σε άλλους οπαδούς να έρχονται, δηλαδή. Θα έρθουν οι φίλες στα επίσημα. Μπορεί να δώσουμε και τότε θα είμαστε πολύ πιο. Πολύ large. Ναι, θα έχετε και 4-5 πρωταθλήματα. Δεν προλαβαίνετε. Ναι, κτλ. Θα έρχεστε έτσι, ας πούμε, τέλος πάντων. Ένα και το αυτό είναι. Θα έχουμε και 37.000 γήπεδο. Σωστά. Και τώρα 37 είναι. Σκέψου τώρα να έρθει το Αριανάκι με τον Μπαμπά. Ένα μη πολύ ρόλο. Φτάσει το Αριανάκι με τον μπαμπά του, το 7χρονο, το 10χρονο, το 10χρονο. Να δει τη γηπεδάρα, το κόσμο, το στολίδι, ναι. να τρελαθεί. Ναι. Έτσι. Και να το πάει μετά στο Χαρελάο. Και να θα πει, κάνουμε μπαμπά, και εμείς. Μπαμπά, ναι. στο καλό να με πας στο γήπεδο. Στο, καλό στο θα ωραίο λέει. Το γήπεδο θέλω στο να καλό με πας. Λες, μπαμπά, ναι. Έτσι. Ναι, στο στολίδι, μπαμπά. Ο μπαμπάς ο Αριανός θα πάει είναι... το παιδάκι του στην Τούμπα. Μπαμπά, αυτό είναι βρώμικο. Δεν θέλω αυτό το γήπεδο. Για... Μπαμπά, στο καλό να με πας στο γήπεδο. Μπας και αντί για Τρέγια σε λένε Σπίλμπεργκ. Πόσα αριανάκια. Τάσο Σπίλμπεργκ. Μετά την επίσκεψή του θα γίνουν καθαρόιμα παοξάκια και θα έχουν απέτηση να έρχονται στο γήπεδο. Και πόσα Ερακλάκια. Και διαβάζω το έτσι. Μήνυμα πριν πάμε στι γραμμέ του φίλου μου του Δημήτρη. Τι στο... θα πάθετε. Πες για το 1 εκατομμύριο που έδωσε η Φάνη πάλι πετρελιά για την ανακατασκευή τη θύρα 4 που ποτέ δεν ανακατασκευάστηκε και ξαφνικά. Πολύ ωραία πάσα. Άρχισε να κάνει μεταγραφέ. Πολύ ωραία πάσα. Όχι, εγώ θυμάμαι το 1 εκατομμύριο. Τα 100 εκατομμύρια του. Το 1 εκατομμύριο τη κυρία Πετραλιά, φίλε Δημήτρη. Ναι. Έτσι, το πήραν πίσω. Ναι. Αν θυμάσαι καλά, και δεν δόθηκε ποτέ, ναι. ποτέ για τα επεισόδια που έγιναν στο χάτμπολ, τον τελικό στη Λαμία. Ναι. Για τους πυλώνες. Αν το θυμάστε καλά. Για τους πυλώνες είχε παντέ θυμάμαι τον υφυπουργό. Αν το θυμάστε καλά, ένα, πάμε και στις πυλώνες. Σας απαντάω για όλα. Εδώ θα σας απαντάω για όλα. Δραχμές ήταν τότε. Έτσι. Δραχμές. Κατάλαβες, λοιπόν, φίλε Δημήτρη. Πάμε στους φίλους. Άνα, μπράβο. Πάμε στους φίλους. Δεν το πήρε ποτέ άκυρο αυτό που λες. Έλα, φίλε, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Τι κάνε. Γεια σου, Ζάχο. Έλα, Εύρη. Έλα, ρε, λοιπόν, επειδή ο φίλος μου ο Τάσος λέει για αποδείξεις και αυτά, θα σου λέει έχεις αποδείξει ότι ο Καρεμπίδης είναι Ολυμπιακός. Βεβαίως. Πώς τις έχεις? Έχει επίσημη δήλωσή του σε 150 site. Πού? Πάτα. Πού, θέλω να παρεμβάσεις μία δήλωσή του
Τώρα, τώρα περίμενε. Τώρα περίμενε. Τώρα τη δύο Ζάχο, ο φίλο. Τώρα περίμενε. Μίλαμε τον Ζάχο ένα λεπτό. Μίλαμε τον Ζάχο. Τώρα δει. Ζάχο. Θα γκουγκλάρει, ναι, έλα. Αποκλείεται την πλήρη. Α, τι λέει αυτό. Αποκλείεται την πλήρη. Λοιπόν, πε μου λίγο εσύ. Αυτή δίπλα και στην Τούμπα, παοξίδε. Πότε είχαμε παοξί πρόεδρο τελευταία 15 χρόνια. Παοξί. Δεν θυμάμαι και όλου του πρόεδρου του. Ο Βουλινό πρέπει να ήταν παοξί. Πότε, πριν 20. Δεν θυμάμαι. Στι χρονολογίε είναι το μόνο που δεν είμαι καλό, φίλε. Συγγνώμη λίγο. Ναι, κοντά. Είναι έλα, το καζέτα που λέει Καρυπίδη. Α, το καζέτα. Α, το φίλε. Στάσου! Στάσου, με ρώτησε κάτι, ρε φίλε. Ναι. Με ρώτησε κάτι. Ωραία. Τι λέει, Ζάχο. Λέει το άρθρο Καρυπίδη, είμαι Ολυμπιακό από μικρό παιδί. Ο Θόδωρο Καρυπίδη, λίγο πριν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση στον Άρη, κατέθεσε τη θέση. Άκου να ακούσει. Ημερομηνία στην Ελλάδα. Θα σου πω και ημερομηνία. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Κατέθεσε τη θέση του για λόγου που θέλει να πάρει τον Άρη. Ενώ αναφέρθηκε στην ομάδα. Μπράβο. Στην πριν ομάδα. Θε να ακούσει. Ή δεν γουστάρει τώρα. Ή δεν γουστάρει επειδή γίνει σε ρόμπα τώρα. Όχι, δεν το πω. Άκου τώρα λοιπόν. Ο Θόδωρο Καρυπίδη με αφρομή λοιπόν την Γενική Συνέλευση που θα ξεκινήσει λίγη ώρα. Παραχώρησε. Ο πρόεδρο. Ναι. Λοιπόν, λέει. Αναφέρθηκε στην ομάδα που υποστηρίζει από μικρό παιδί και λέει ότι είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Το δήλωσε. Ημερομηνία σου λέει, πες. Ημερομηνία. Τι λέει από πάνω. 7 Σεπτεμβρίου 2015. Και εγώ λέω ότι τώρα ο Καρυπίδης άλλαξε Ολυμπιακός. Ορίστε. Άλλαξε και είναι Αριανός. Ο Καρυπίδης άλλαξε και είναι Αριανός. Λοιπόν. Όπως ο δικός σου ο Σαββίδης ήταν Ροστόφ πριν στον ΠΑΟΚ, ναι, ήταν ΠΑΟΞης. Και τώρα είναι. Έγινε ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Ναι. Ή κάνω λάθος. Ήταν ΠΑΟΚ στην Ρωσία. Ποιος? Αυτό σου λες. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα ποτέ. Ο Σαββίδης είναι Ροστόφ, εγώ σου λέω. Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Και ούτε πιστεύω. Και ούτε πιστεύω ότι ήξερε τον ΠΑΟΚ στην Ρωσία. Αυτό λέω και εγώ. Μέχρι κάποια χρόνια. Μέχρι κάποια χρόνια. Μετά από κάποια χρόνια τον ήξερε. Πότε είχε ο ΠΑΟΚ πρόεδρο τα τελευταία 20 χρόνια ΠΑΟΞη. Πού δεν σε κατάληξε, φίλε. Εγώ νομίζω μόνο το Βουλινό. Βουλινός ΠΑΟΞης δεν είναι. Ο Παντελάκης τι ήταν, ρε φίλε. 20 χρόνια σε είπε. 20 χρόνια. Ο Παντελάκης είναι 35 χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια τα σου λέει. Δεν έχετε πρόεδρο ΠΑΟΞη κι εσείς. Κατάλαβες. Δεν έκανα μέλα περί Καρυπίδη Ολυμπιακού. Ο Ιβάν τι είναι. Τι είναι ο Ιβάν. Ο Ιβάν τι είναι. Καλά, πάω και δεν μπορεί να το πει ότι είναι. Εσύ τι λες ότι έγινε, σου λέει. Εσύ τι λες ότι είναι, ρε φίλε. Ήταν, σου λέει, ρε, δεν ήταν. Εγώ ήταν, σου λέω, Ροστόφ και έγινε πάω. Αυτό σου λέω και εγώ. Έτσι λες εσύ. Δηλαδή, πάω και ήταν στη Ρωσία. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Απέδειξε μα εσύ αυτό που είπε, γιατί εγώ στο αποδεικνύω ότι. Έχω ευρύ. Θα παίρνουμε ένα-ένα για να βγάλουμε άκρη. Με ρώτησε αν υπάρχει κάπου του Καρυπίδη. Στην έδειξα. Ωραία. Μου κάνεις γύρισμα και μου λες ένα-ένα. Μου κάνεις γύρισμα και μου λες ότι άλλαξε ο Καρυπίδης και έγινε Άρης. Ναι. Υπάρχει δήλωση του Καρυπίδη που είναι Άρης. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Ωραία. Παρακάτω. Πάμε. Ως εδώ είναι άτοπο το επιχείρημά σου. Δήλωση αγορά και την ΑΕΚ υπάρχει. Θα ανεβάσω τώρα. Ανέβασέ την. Εγώ... Εντάξει, ΑΕΚ είναι. Ναι. Ξαναλέω, υπάρχει. Υπάρχει. Στο σύνδεσμο τη Καβάλα θα κάνουμε. Δήλωση Βρίζα ότι είναι Ολυμπιακός υπάρχει. Υπάρχει. Τότε ρε φίλε, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν ρε φίλε, ότι... σας ενδιαφέρει όλους αυτή η ομάδα. Εγώ δεν είναι, είπα ότι δεν κάνει. Υπάρχει. Η διαφορά μας ποια είναι. Ότι εγώ μερικά πράγματα παραδέχομαι, εσύ δεν τα παραδέχεσαι. Μα και εγώ ρε φίλε, δεν μοιάζει με τον Πού θες να καταλήξεις τώρα, να πάμε λίγο στην ουσία. Γιατί το είπε στην αρχή δύο-τρεις φορές. Αυτά τα λένε τώρα τα δεκάχρονα στα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι ο πρόεδρός μου. Μπορεί να τα βάζει. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Ας είναι και οι 11 που παίζουν στον Άρη από τα τσικού του ΠΑΟΚ που λέει ο λόγος και ας μου δώσουν το πρωτάθλημα. Είδαμε παιδιά, είδαμε και τους Αριανούς παράγοντες στην Καλαμάτα. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε. Άσο αυτό, εντάξει. Τώρα ο Τάσος το λέει για να τσιγκλάει. Καλά, ξηγείτε. Δεν πειράζει, εντάξει. Εύρη, στη Νέα Τούμπα θα αντέξει να έρθει. Άκουγα σε πω τώρα. Δεν θα κλάψει λίγο τη σιγούλα. Όταν μπει απ' έξω, ρε φίλε, όταν φτάσει με το μετρό απ' έξω και βγει και αντικρίσει το στολίδι. Το στολίδι, ρε Εύρη, τρελιά! Τι θα κάνει. Γιατί δεν λε που θα χαθούν τόσε θέσει εργασία οι λαϊκοί που δεν θα γίνει τετάρτη Τούμπα. Γιατί δεν τα λε, τρελιά αυτά. Οι λαϊκοί δεν θα χάσουν τι άδειε. Γιατί. Οι λαϊκοί δεν θα γιατί, πώς θα μεταφερθεί η Τάσο, πάει μία μέρα. Θα πάει αλλού, ρε φίλε. Πού θα πάει. Δεν θα τη χάσουν. Πού θα πάει. Θα πάει σε άλλο. Τάσο, στο περιφερειακό. Όχι, όχι, έχει άλλα μέρη. Τάσο, άλλα μέρη. Έλα. Έλα. Στην πηλιά που κάνει το γήπεδο. Ναι. Η έκταση. Ναι. Πού ήταν. Πώς. Η έκταση. Ποια έκταση. Η έκταση του γήπεδου, όπου ήταν. Το Δεδέο, λέω, 7 στρεματάκια. Δωρεά ήταν, φίλε του Δεδέου. 37 δωρεά. Απαλωτριώθηκε. Τώρα η έκταση που θα κάνει στην Τούμπα, ποια είναι. Του ΠΑΟΚ είναι τα 32 στρέμματα και 21, ΠΑΟΚ, και 21, και 21 δωρεί το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Χωρίς τα 21 δεν κάνει γήπεδο όμως. Μια χαρά κάνει.
Απλά κάνεις... Τι δεν κάνεις όσα χρόνια. Άκουσέ με λίγο. Κάνεις με, δηλαδή με τα 32 δεν κάνεις και με τα 21 που σου δίνουν κάνεις. Τι λες τώρα. Κάνεις απλά δεν μπορείς... 21. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις. Δηλαδή δεν μπορείς λοιπόν, να κάνεις τις επιχειρήσεις, τα μαγαζιά, επειδή... τα πάρκινγκ, τα... Ωραία, τα γύρω, να κλείσω κάτι, να πω κάτι. Τα γύρω γύρω από το περιβάλλοντα χώρο. Το λέει κιόλας ότι χαρίζει 21 στρέμματα περιβάλλοντα χώρο. Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, θέλει να κάνει μια εκδήλωση. Πάω στην Τούμπα, και λες, θα έρθει κάποιο χι σωματείο και λες, θέλω να κάνω μια εκδήλωση. Ναι. Είναι στη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να δώσει το γήπεδο, γιατί δεν είναι. Φυσικά. Άμα θέλει να κάνει μια εκδήλωση στο Υπουργείο, ας πούμε, στην Πηλαία. Ναι. Μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ όχι. Όχι, αλλά ούτε και στο Χαριλά μπορεί να κάνει. Καλό, όπα. Γιατί όχι. Το, το δικό σου γήπεδο είναι δικό σου, εξολοκλήρωτο. Όχι, δεν είναι δικό μου. Σε ρωτάω. Το παλέ δεν δικό μου, όχι. Α, γιατί μιλάτε μόνο για το ΠΑΟΚ. Το δικό σου. Στο δικό σου γήπεδο μπορεί να κάνει, αν θέλει ο Υπουργείο, με την κάνει μια εκδήλωση. Φυσικά. Σε συνεργασία, με τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, στον οποίο ανήκουν τα 32 στρέμματα, μπορεί να κάνει. Πες το ρε Τάσο, ότι το γήπεδο δεν είναι κρατικό. Πες το ρε φίλε. Καλά πλάκα κάνεις. Γελάνε και οι πέτρες μαζί σου. Πάντως, γελάνε και οι πέτρες μαζί σου. Πάντως, θυμάμαι το ότι ζηλεύεις και τρελαίνεσαι που ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα στολίδι στην πόλη μας. Το καταλαβαίνω, αλλά μην λέμε χαζομάρες. Για τον μπάσκετ. Μην λέμε βλακίες. Για τον μπάσκετ. Μιλάω για τον μπάσκετ. Πάντως, θυμάμαι. Ευρύ. Το μπάσκετ ονομάζεται ΠΑΟΚ Sports Arena. Θυμάμαι στην ΕΡΤ που διαφήμιζε το φεστιβάλ ελληνικού τραγουδίου, κάτι ήταν. Δεν έλεγε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έλεγε το γήπεδο της Πηλαίας έλεγε. Ναι, δεν έλεγε. Πιλέσω, λέει. Ναι. Έτσι έλεγε το διαφημιστικό σπορ της ΕΡΤ. Τάσο και να κλείσω. Ναι. Πάντα έχει πληρώσει κανένα ρεύμα, ρε φίλε, στο καημένο το τέτοιο. Έχει πληρώσει όλο το ρεύμα, ρε φίλε, από την Πηλαία. Και έχει γονατίσει, ρε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εμείς δεν μαζεύαμε σε δεξαμενές. Πληρώσε κανένα ρεύμα, ρε φίλε. Δεν μαζεύαμε σε δεξαμενές νερό όταν έβρεχε για να κάνει προπόνηση η ομάδα μας στο ποδόσφαιρο. Έλα, άντε να πάρουμε και τον άλλο. Στη Μαριδέλα, Τασούλη, στη Μαριδέλα και εσύ πήγαινες. Δεν πήγαινε μόνο εγώ τότε, να ξέρεις αυτό. Εγώ, εσύ πήγαινες στο Σεχραζάτ. Άντε για. Και εσύ πήγαινες, άντε για. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τους δύο τελευταίους μην παίρνετε άλλο, γιατί κοντεύει παραπέντε και έχουμε δύο φίλους. Όπου πρέπει να παίρνω κάτι για το στομάχι εδώ, δεν γίνεται. Να με βγάλετε το στομάχι σας. Γιατί ρε, όλη τη χρονιά. Πάρε λαπραζόλ, λαπραζόλ. Τι λαπραζόλ, εδώ θέλει Ζάναξ, χημεία θέλει. Θέλει αυτό κοκτέιλ, Ζάναξ, Λαξοτανίλ. Τα άλλα πώς τα λένε, Αρτάν, Μαρτάν. Άσε με τα φάρμακα, μην μπλέξεις. Στον πρώτο τελευταίο φίλο για σήμερα. Θέλει και κανένα. Ναι, άσε, ναι, το συνάχη, ναι, θέλει πολύ πράγμα. Έχει ένα επίπεδο η εκπομπή. Τι είπα εγώ ρε φίλε, συνάχη. Λέω, α, συνάχη. Να ρουφάμε το συνάχη. Ναι. Έλα φίλε. Άντε, έλα, καλησπέρα. Έλα εσύ. Θοδωρής Ανόβερο. Γεια σου, Θοδωρέ. Πολύ γεια. Εδώ τα δύο τα παιδιά, έτσι Τάσο, γεια σου και σε ένα ντρούλινγκ. Δεν τα έχουμε πει από τηλεφωνικά, εγώ ακροατής του Τάσου είμαι και φίλος. Εντάξει, γεια σου Θόδωρε, να σε καλά. Να ανεβάσουμε και λίγο το επίπεδο της, να μιλήσουμε για μπάλα. Πάμε, γιατί, ναι. Συγγνώμη Πέρας Ντρούλινγκ, αλλά εσείς οι Αριανοί είστε πέντε ξαδέρφια με την μπάλα. Είμαστε. Τόση ώρα ακούω, γαυγίζει ο ένας, γαυγίζει ο άλλος. Τι να δεν έχει πρωτάθλημα ρε φίλε, τι να πούμε. Μα δεν έχει πρωτάθλημα. Μα δεν έχει ρε φίλε πρωτάθλημα, τι να πούμε. Να σου πω εγώ για το πρωτάθλημα. Πάμε. Γιατί την 11η δεν ξέρουν οι μισοί Αριανοί, έτσι. Ή. Κάτι μικρό για τον Άρη. Καλά ξεκίνησε ο Άρης, καλή ομάδα κάνατε, μ' άρεσε. Δεμένο σύνολο για πρώτη φορά. Αυτό δείχνει. Δεν σας υπολόγισε ο Τενές, την πλήρωσε όπως και στο επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, τα δύσκολα θα φτούν μπροστά σας είναι, αλλά κάνετε καλή μεταγραφή το Σιόπ, γιατί εκεί είχατε λίγο πρόβλημα στα χαφ. Συμφωνώ απόλυτα. Κερμούσατε εύκολα. Συμφωνώ απόλυτα. Έχει καλό θα... εκεί τον ήθελε στο το εξάρι, το ήθελε. Έτσι, το συμφωνώ απόλυτα. Γιατί ο Μπάσα δεν μπορούσε μόνος του. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Για τον Άρη, θέλω να σας δω φυσικά στα δύσκολα τα μάτια, γιατί όταν σας πιέζουν αρχίζουν μετά το 60 οι μεγάλες διαγώνες μπαλιές, ψάχνετε τον κοινή. Βγαίνετε ναι. Δύσκολα από την άμυνα. Αν είδες όμως το μάτς με. Προφανώς δεν ξέρω γιατί. Όχι, σίγουρα προφανώς. Δεν το είδες γιατί έβλεπες τον ΠΑΟΚ την ίδια ώρα έπαιζε με τον Όφη. Ο Άρης δεν πανικοβλήθηκε. Ναι. Ούτε σήκωσε την μπάλα ψηλά. Στο 70 ήταν 0-0 το μάτς. Δεν έκανε τέτοια πράγματα. Αυτό δείχνει κάτι βέβαια. Έτσι. Δεν ούτε πανικοβλήθηκε, ούτε άρχισε τις γιώμες. Έπαιζε την μπάλα κάτω. Προσπαθούσε από τα άκρα να βρει τις επίθεση και τις βρήκε. Ναι. Απλά τώρα κοίταξε να δεις, σε αυτά τα μάτς επειδή δεν σε υπολογίσανε ακόμα σαν μεγάλη ομάδα, προσπαθούσαν να σε χτυπήσουν για να πάρουν το τρίποντο, παίξαν και λίγο αφελές ποδοσφαιρικές ομάδες. Η Λάρισα δεν νομίζω να το έκανε. Είναι καινούργη στην κατηγορία, δεν τους υπολογίζουν ακόμα, είναι λογικό. Για να δούμε στα επόμενα. Όχι, εντάξει. Δεν το λέω για να σε πικάρω, συγγνώμη κιόλας. Και όχι, άκουσε με, να σου πω κάτι για μένα. Εγώ δεν πικάρω με αυτά, φίλε. Γιατί να σου πω κάτι, το έχω πει και στον Τάσο. Ανάποδα να ήταν τα πράγματα και εγώ τα ίδια. Το πικάρισμα είναι καλό. Όχι, μέχρι δεν με πειράζουν. Εγώ στο λέω ποδοσφαιρικά. Δηλαδή ο προπονητής επειδή δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα βρει τον Άρη, έτσι,
Πάει για να πάρει την νίκη, δεν πήγε για να πάρει το κύριο. Θόδωρε, για να δούμε στα επόμενα. Δεν το απαντάς σωστά, δεν το απαντάς. Για να δούμε στα επόμενα. Και εσύ αν είχες υποβιβαστή τρεις φορές σε γάμα και βήτα αθρικές, δεν θα σε έπιανε πυραλικό πικάρισμα. Ναι. Παθαίνεις ανοσία, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και εμείς δεν πέσαμε τρία. Η χαρά τους ήταν που αποκλείστηκε σαν την Μπενφίκα. Με ένα μάτς λιγότερο πέσαμε τρία. Η χαρά τους ήταν που αποκλείστηκε σαν την Μπενφίκα. Στο γήπεδο σημαίνει μας. Γι' αυτό και πήγαν κάνα και πανηγυρισμό. Λες και πήραν κανένα ποτάδιμα επειδή κέρδισα τη Λάρισα. Τη Λάρισα κέρδισα. Στο γήπεδο δεν έπεσα καμιά φορά τρία. Για σωμένος ήμουνα. Πού? Μία δεν έπαιξα μάτς, μία με κάτι. Τέλος πάντων, έλα. Πάμε φίλε. Συνέχισε, σόρισε, διακόψα. Τέλος πάντων, τώρα κοίταξε, πάμε για εμάς Τάσο, γιατί και εμείς χρειαζόμασταν αυτό το. Την διακοπή, ήταν κουρασμένη η ομάδα, τα έδωσε όλα, έπεσε σούπα κιόλας από την προετοιμασία, ότι η προετοιμασία έγινε για να φορμαριστεί μέσω των αγώνων, δώσαμε αγώνες σε πολύ ψηλό επίπεδο, δηλαδή σε αυτές τις υπομέγιστες εντάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, ήταν κάτι το πολύ δύσκολο, το κατορθώσαμε, παίξαμε δυνατά. Εκεί ήταν φυσικό υποκόλουθο, αυτά τα δύο τα παιχνίδια τα πρώτα ήταν και σχεδιασμένο έτσι από πλευράς φυσικής κατάστασης να μην μπορούμε να φουλάρουμε. Δηλαδή είδαμε μια ομάδα στο 60-70%, γι' αυτό έβλεπες και τρύπα στα χαφ. Δηλαδή ήταν ασύνδετη ομάδα, πολύ μακριά τα μέτρα. Στο τέλος οι center back δεν ανεβαίναν ψηλά γιατί φοβόντουσαν να μην έχουν μεγάλες επιστροφές. Έβλεπες Βιερίνια και Μάτος να κάνουν το συγκεκριμένο, ας πούμε, ο κάθε ένας έκανε από 3 και 4 σπρίτς όλο το ημίχρονο, έτσι, που βλέπεις το Μάτος να κάνει 8 με 12 και τελείωνε με 3-4. Αυτό και μόνο σου δείχνει ότι φυλάγονταν, ότι δεν είχαν δυνάμεις για παραπάνω. Χρειαζόμασταν αυτή τη διακοπή, να δούμε και το Βέρμπλουμ αν θα μπορέσει να μπει μέσα σιγά σιγά, γιατί τα δύσκολα έρχονται και αυτή τη στιγμή πρέπει να προσελωθούμε στο πρωτάθλημα. Ωραίος. Ελπίζω να μας δω πιο δυνατούς και πιο φρέσκους. Και θα φανεί, πιστεύω, γιατί ο Λουτσέσκου δεν ξέρει την ομάδα. Χαίρομαι που έχει κάνει ομάδα που δεν πάει σαν κατσαπλιάς να στηθεί πίσω και άμα πάρουμε κάτι να το πάρουμε. Παίζει με καλό ποδόσφαιρο, δημιουργικό. Ωραία. Δυνατά, το ξέρουν και οι αντίπαλοι παίκτες και οι προπονητές. Γι' αυτό και όλοι κλείνονται πίσω και μας περιμένουν. Γιατί δεν μπορείς να μας παίξεις box-to-box σε ανοιχτό γήπεδο. Να σε καλά, Θοδωρέ. Okay, καλά, εντάξει, δεν έχετε χρόνο αυτό. Ναι, ρε φίλε, έχουμε έναν ακόμα και κλείνουμε. Ναι. Έλα, άντε, φιλιά. Να σε καλά. Λοιπόν, να σε καλά. Παρατήρησες. Καλό σου βράδυ. Παοξής από Γερμανία. Mm-hmm. Παλιός ακροατής εδώ της εκπομπής της δικής μου κτλ. Ο Θόδωρος είναι ο μόνος ο οποίος ένιωθε και μίλησε για μπάλα. Για μπάλα. Εντάξει, δεν έχει μάτς τώρα, Τάσο. Δεν ξεκίνησαν τα μάτς τώρα. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, τι να πούμε τώρα. Για το μάτς, τι να πούμε. Διαφορά νοοτροπία, δε φίλε. Ο άνθρωπος ήταν επίπεδο Champions League. Να ναι. Δεν ήταν, όχι, είναι στη Γερμανία, ζει γι' αυτό. Επειδή ζει στη Γερμανία. Ναι, ζει στη Γερμανία το παιδί, γι' αυτό. Λοιπόν, ένα μήνυμα και παίρνουμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Μην καλείτε οι υπόλοιποι. Ξέρουμε ότι θέλετε να μιλήσετε. Έχουμε και αύριο εκπομπή. Για διάβασε το. Πραγματικά κόλαση. Έχει πέσει το τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, εντάξει. Ο φίλος ο Κλήμης στα επιτροπικά οφίτσια, που έχει το γέλιο της αρκούδας, δεν έχετε κατεβάσει ταχύτητα. Ζάχο και Τάσο. Εφτατάχει το φορτηγό και τρέχεται με 200 στις Τσιμισκές. Τέτοια μαρμίτα θέλουμε. Όχι Βουλή των Ελλήνων. Λέει ο Κλήμης. Είσαι αλήτης, Κλήμη. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου φίλε. Πώς? Ο Θουβού είμαι. Ο Θουβού σου λέει. Γεια σου, Θουβού, είναι και ο Ζάχος εδώ. Ναι, γεια Ζάχο. Γεια σου, φίλε. Για το παλικάρι που είπε για το ρεύμα και αυτό, αλλά πληρώστε πρώτα τα 990.000 δι που χρωστάτε στο Χαριλάου. Κάπου τόσο ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό είναι. Πες, φίλε. Και έπαιζε μόνο μεσημέρι ο Άρης για να μην αναπτύξει. Άκουσε, σωστό είσαι. Θα πάμε στη φάλη πάλι Πετρελιά, μας δώσει ένα εκατομμυράκι και εμάς και τα πληρώσουμε. Δεν το πήραμε. Δεν το πήραμε. Δεν το πήραμε. Δεν το πήραμε. Επειδή λέτε για ρεύματα και νερά και τέτοια. Θα πάμε στην ομαρχία τότε τέλος πάντων. Στην ομαρχία θα πάμε και. Ακριβώς. Και μετά, επίσης, ακόμα να μάθουμε με πόσα λεφτά ήρθε ο Σιώπης και ο Μαρτίνες στον Άρη. Δεν μάθαμε. Δεν ξέρω αν μάθουμε. Ελεύθερη μεταγραφή. Θα μας πει κάποιος. Γιατί είναι. Γιατί η μεταγραφή δηλώνεται, παιδιά. Δηλώνεται. Τόσα λεφτά μπήκανε. Δηλώνεται, φίλε. Σωστά και έχω εκφράσει άποψη. Αυτό δηλώνεται και υπάρχουν τα συμβόλαια στην διοργανώτρια αρχή. Δεν είναι. Να δούμε όλα τα συμβόλαια να βγουν. Άκουσε με. Όλα τα συμβόλαια στο φως. Όλα. Και τον, όλα και αυτά κάποια που ακούμε για κάποιες ομάδες για 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια συμβόλαια να τα δούμε, έτσι. Όλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μα και εγώ δεν έχω. Μα συμφωνώ. Που λέγανε, δώσαμε το Μήτρογλου που λέγανε άλλοι 15 εκατομμύρια. Συμφωνώ απόλυτα. Καλά. Να συμφωνώ απόλυτα. Συγγνώμη λίγο, Γκαρδάση, να σου πω και κάτι. Άντε στο διάλογο να πάει στην ευχή της Παναγίας. Στην ευχή της Παναγίας, το Μήτρογλου το δώσα 15 εκατομμύρια. Αυτό το ρέτσο που το δώσαν 22. Αυτό το ρέτσο, ρε φίλε, που το δώσαν 22. Να σου πω κάτι. Αν ο ρέτσος πουλήθηκε 22 εκατομμύρια ευρώ. Αν ο Ρέτσος πουλήθηκε 22 εκατομμύρια ευρώ, ο Μάτος
Πόσο πρέπει να πουληθεί, ρε! Άστο. Καλά, έχω διαφορετικό. Ρωτάω! Εδώ οι άνθρωποι μας λέγανε ότι ο Σάμαρτ δώσει την Μπενφίκα 12 εκατομμύρια. Δεν το πιστεύανε. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Ήμαρτον. Δηλαδή, οκ. Και όταν βγαίνουν και λένε τόσο. Δηλαδή, ρε παιδιά, τόσο μένος. Αυτό που εισπράττω εγώ αυτές τις μέρες, δηλαδή το πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για τα πάντα. Παιδιά, εγώ λέω το άλλο. Επειδή ο μέσος Αριανός, αυτή τη στιγμή, ο μέσος Αριανός, δεν μιλάω για τον Ζάχο, μπορεί να είναι και προσγειωμένος όλα αυτά, μιλάει για τριάδα και τετράδα. Ωραία, ρε παιδιά, αν είναι να βγει ο Άρης στην τριάδα και τετράδα, εμείς πρέπει να βγούμε. Ο Άρης φίλε θα βγει. Ωραία, εγώ την άποψή μου την είπα. Ο Άρης θα βγει, πιστεύω, περπατώντας Ευρώπη και σου είπα, αν είμαστε σε ένα πρωτάθλημα ίσων όρων και. Στο αγγλικό παραδείγματος χάρη, γιατί όχι να μην μπορούσε να κάνει και το παραπάνω. Εγώ, πάλι λέω ότι αυτές οι δύο ήταν νίκες σωτηρίας. Εντάξει, να είσαι καλά. Ακούσε και εσύ. Και λέω το άλλο, ότι ο Άρης θα παλέψει για να μπει στην πεντάδα, που αυτή είναι η άποψή μου εμένα, γιατί υπάρχει η Τρίπολη και ο Ατρόμητος. Αυτή είναι η βασική αντίπαλη του Άρη αυτή τη στιγμή. Η Τρίπολη και ο Ατρόμητος που θα παλέψει να μπουν στην πεντάδα και ήδη. Πόσοι πέφτουν φέτος, τρεις. Να πω κάτι άλλο. Να, η άποψή σου. Δεν θα κινδυνεύσει. Να είστε καλά και δύο. Παιδιά, να πω κάτι άλλο, επειδή μιλάνε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, που λένε ότι πρώτα απ' όλα το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα γίνει με λεφτά του Ιβάν Σαββίδη, του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα μιλήσει κανένας για τη δωρεά, το ξαναλέω, της περιφέρειας Αττικής, που έχει βγει τις τελευταίες δύο μέρες κανονικά. Μπείτε λίγο στις αρχές και τι λεφτά δίνει η κάθε περιφέρεια για κάθε τι. Λέει διάφορα, 20 εκατομμύρια ευρώ αυτά είναι, διάφορα, αυτά είναι γνωστά. Για αθλητικό όμιλο της Αττικής. Θα μιλήσει κανείς για αυτό. Για τη χάρτινη, 20 εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Για τη χάρτινη είναι αυτά. Μα όχι, θα μιλήσει κανείς για αυτό, επειδή μιλάει όλο για τα 23 στρέμματα που λέει εδώ στον ΠΑΟΚ. Που στην τελική τι είναι πεζοδρόμια. Και στην τελική τι είναι που θα αγοράσει ο Ιβάν Σαββίδης και θα τα κάνει γήπεδο. Για τα 20 εκατομμύρια που θα πληρώσω εγώ. Όχι, δεν τα έχω. Όχι, είναι συνέτερη, θα τους κάνει τα ντάουγα. Είπαμε, φίλε, τα είπαμε. Δεν μας άκουγες, τα είπαμε. Και να πω στον τελευταίο το φίλο Αριανό που έψαξε ο Τάσος να βρει τη δήλωση που είναι Ολυμπιακός. Εμένα, ό,τι και να ήταν, επειδή ο Τάσος κάποτε έλεγε έχω πρόεδρο ΑΕΚ και το Τζαβράκι. Ό,τι θέλει μπορεί να είναι ο καθένας. Γιατί στο σχολείο του έλεγε ότι είναι ΑΕΚ όπως δεν είναι αυτή. Εμένα ποτέ επίσημα δεν βγήκε. Ποτέ επίσημα δεν αυτό βγήκε. Αυτό είναι τονίζω, αυτό πρόεδρός είναι μου να βγει και να πει έχει είμαι Ολυμπιακός. Είναι επίσημα δεν είπα ποτέ. Είναι αλήθεια. Θέλουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Επίσημα, ωραία. Οκ, ρε φίλε. Να σε καλά, να σε ακούμε. Ωραίος, μάλιστα. Ωραίος. Τέτοιους θέλω, έτσι. Ωραία, είπαμε. Έτσι, γερός, είπαμε, δυνατούς. Φίλε, είπαμε. Θα πάμε πάντως αυτό που είπες, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Όντως χρωστάει ο Άρης στο ο ΑΣ, φυσικά. Χρωστάει στην ΕΔΕΗ και το ποσό είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Θα πάμε κι εμείς στην Ομαρχία εκεί πέρα που βλέπω ότι είναι πολλοί χουβαρντάδες με τα ρεύμα, φως, τηλέφωνο και ΔΕΗ και θα τα δώσουμε εκεί πέρα να τα πληρώσουμε. Γιατί δεν σας βολεύει τώρα ο Τσίπρας? Όχι, ο μεγάλος εκεί, ο κύριος Τσιτσικώστας που είναι της περιφέρειας. Και είναι και Αριανός ο άνθρωπος, θα έρθει να μας βοηθήσει. Κάτι ανακοινώσει ήταν υπέρ του. Σκέψου να ήταν, λέει, στην περιφέρεια να ήταν ο κύριος Καλαφάτης, ας πούμε. Γιατί είναι Αριανός ο κύριος Τσιτσικώστας. Τουλάχιστον έτσι έλεγε. Τώρα, άμα άλλαξε και ο κύριος Τσιτσικώστας, δεν ξέρω. Σκέψου δηλαδή, λέει, τι θα γινότανε. Πάντως, κάτι κίτρινες ανακοινώσεις παλαιότερα ήταν υπέρ του Mr. Bean της Νέας Δημοκρατίας. Ποιανού, υπέρ του Mr. Bean, ρε. Ποιος είναι ο Mr. Bean στη Νέα Δημοκρατία? Τι γίνεται, δεν το κατάλαβα. Που χαιρετάει τις κούκλες στη Τσιμισκή, να πούμε. Λοιπόν, κύριε Τρέγια, λοιπόν, 12... μια στιγματική ενημέρωση και φεύγουμε. Έτσι, ένα μηδέν έμεινε το τέτοιο, για πες μου. Από τη στοίχημα.gr. Βέβαια η Τουρκία κέρδισε. Τώρα θα πούμε, λοιπόν. Πορτογαλία, Ιταλία, 1-0. Δεν μπορέσαμε να το γυρίσουμε για το φίλο μας του Ζάχου. Όχι, γκολ το ήθελα, δεν ήθελα να το γυρίσω. 0-0 το ημίχρονο. Ναι, μου γύρισε τη Σουηδία που την ήθελα, άσο μου το γύρισε. Σουηδία, Τουρκία. Ναι. 2-3, κύριε. 1-0, άσο ημίχρονο. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Όσοι το πιάσατε, αύριο φέρετε κανένα σουβλάκι. Σίγουρα. Μαυροβούνιο, Λιθουανία, 2-0 από το ημίχρονο. Σερβία, Ρουμανία, 2-2. 1-0 έχαναν οι Ρουμάνοι. Ισοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο σε 2-2. 3-75 φραγκάκια. Σκωτία, Αλμπάνια 2-0, στεναχώρια στους δύο διεθνείς του Άρη. Και η Ρουμανία, δηλαδή, στην ουσία κέρδισε με ένα γκολ λιγότερο. Ρουμανία, ρε φίλε, μια χαρά ήταν. Και κέρδισε με ένα γκολ λιγότερο. Πήρε χείρε, φίλε, με Σερβία. Πήρε ψυχολογικά. Αλλά Λουτσέσκο. Ανέβηκε. Ο Ράσβαν. Ανδόρα, Καζακστάν 1-1, 0-0 ημίχρονο. Κόσοβο, Νήσι, Φερόες 2-0, 0-0 το ημίχρονο. Και Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν 1-1, χου από το ημίχρονο. Λοιπόν, αυτά κύριε Τρέγια μας, τι έχουμε τώρα. Τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και στο κλείσιμο της εκπομπής του Escobar Espresso Coffee Bar, που ήταν μαζί μας και υποστηρίζει την εκπομπή και θα την υποστηρίζει για πάρα πολύ καιρό.
Να ευχαριστήσουμε την επιχείρηση. Να ευχαριστήσουμε όλους τους υποστηρικτές εδώ της εκπομπής. Φυσικά και όλο τον κόσμο και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Την οικογενειακή ταβέρνα Πορφύρα στο Ρετζίκι, το Μπακάλικο στην Ωραιοκάστρου, το φίλο μας τον Γιώργο, την ψαροταβέρνα Πορφύρα στην Κάτω Τούμπα, στην εδώ Επιδαύρου 30 τη φίλη μας την κύρα Μέρη. Σε πάω μια μέρα εκεί να γουστάρεις. Όλα φαγάδικα έτσι. Δεν ξέρω. Εννοείται, ρε φίλε. Όπου έχει ρετσίνα και. Όπου είναι, θα είναι ναι. Και. Βλέπω από στομάχι, καλά είσαι όμως. Μετά μου λες έξω. Μια χαρά. Μετά μου λες έξω στο στομάχι και τέτοια μου λες. Και εκεί θα σε πάω, σε αυτό εδώ, στο όνειρο live strip show. Τι είναι, έτσι. Για ξανά. Live strip show. Επανέλαβε το αληθές. Όνειρο live strip show. Στριπτιζάδικο, εδώ στον παλαιό Πάπα απέναντι. Εκεί θα πάμε. Στον αδερφό του. Το Μανώρι να πιούμε ένα ξύδι, να γίνουμε εκεί καλά. Εκεί θα πάμε. Να φτιάξει και μοιοπία σου λίγο. Ναι, όχι, μοιοπία δεν έχω. Εγώ αστιγματισμό. Τι έχει. Ούτε. Πρεσβειοπία. Ούτε. Τι διάλογο έχει, τι φορά γυαλιά. Τι φορά γυαλιά, ρε, αντιρρήξ. Τι. Πρεσβειοπία, βρε κεφάλα, πρεσβειοπία. Ένα πράγμα, τι κακό είναι, ρε φίλε. Εντάξει, όλοι έχουμε τη στραβωμάρα. Τι να κάνουμε, μεγαλώσαμε. Τι είναι. Έτσι όπως το λες. Και φυσικά στην Ανατολική Στράκη 63, τον φίλο μας τον Αρίστο, τον Ζήκο της Τούμπας. Ο οποίος θα σε πάω ένα μια μέρα εκεί, έχει φοβερή special μπριζόλα καπνιστή στο κάρβουνο, φίλε. Ο Χρήστος καλύτερη από σεξ. Ωραία, θα πάμε. Φυσικά. Τώρα θα πάμε στο Σκουμπάρο όμως. Εγώ να πιούμε ένα ξυδάκι να γίνουμε καλά. Θα πάμε να πιούμε και εκεί πέρα, φυσικά. Εσύ το ποτάκι, εγώ δεν μπορώ να πιω ποτάκι. Παίρνω φαρμακάκια τώρα. Όχι, μην κάνει απαρθένα μου. Τι να κάνω, ρε φίλε, πήρα τέτοιο φάρμακο να πιω ποτό, τώρα είσαι καλά. Κάνει απαρθενόπι, πιέσαι ένα ξύδι να γίνει καλά. Ξεχάσει και τα φάρμακα, σου είπα δεν χρειάζεται τίποτα. Εντάξει. Δεν έχει οργανικά, οργανικά. Είσαι 15 χρονών. Αγνό παρθένο μαλλί. Δεν πίνει, δεν καπνίζει. Το άγχο σου είναι το δικό σου. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, είμαστε αγχώδη. Θα σε φτιάξω εγώ φέτο, θα γίνει καλά. Θα ξεαγχωθώ την 7η αγωνιστική τρέγια. Θα ξεαγχωθεί, εντάξει. Όπω λέει και ο Χρήστο. Πέσω στην 7η αγωνιστική να πληθούν και να έρθουν. Ερχόμαστε, ρε Χρήστο. Όπως είδατε εσείς από την Τρίτη Εθνική, ερχόμαστε και εμείς τώρα. Έχουμε ξανάρθει. Λοιπόν, να είστε καλά. Επίσης και όλο το ακροτήριο του Λίμπερο. Όλους τους φίλους. Και σήμερα εδώ στην Αύριο. Στο Ράδιο Μαρμίτα. Τα επιτροπικά οφίτσια, τα παιδιά έτσι. Που κάνουν τρομερή δουλειά. Έτσι και μας με εμπνεύσεις, ναι, όντως. Με μοναδικές. Και οπτικές. Παρουσίες και μηνύματα. Έτσι. Ναι, και με τις φωτογραφίες τους και με τα σχολιά τους. Να είναι καλά τα παιδιά. Να πούμε ότι ακολουθεί ο Γιώργος ο Ζαγόρας. Δεν τον είδα. Μέσα είναι στο γραφείο αυτός, μας ακούει. Τώρα θα βγει. Από πού, με ελικόπτερο κατευθείαν. Με τη ζούγκλα του. Έτσι. Εδώ μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχει την όμορφη παρέα δημιουργήσει πάλι ο Γιώργος. Και αύριο. Να τον ακούσετε και σήμερα. Και αύριο 8 η ώρα φυσικά το ραντεβού μας πάλι εδώ στους 107 και 4. Να είστε καλά. Auf Wiedersehen.